Κυρίες και κύριοι, το πρώτο ντέρμπι του εφετινού πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο στάδιο Καραϊσκάκης σε πολύ λίγα λεπτά με αντιμέτωπους στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και θα το παρακολουθήσετε απευθείας από την τηλεόραση του Α. Είναι όλα έτοιμα για την εμφάνιση των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε γρήγορα πίσω στα στούντιο του Α για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο και πάλι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού σε πρώτη τηλεοπτική προβολή. Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Αλφα Σίνεμα. Αλφα είναι μπροστά. Ford Focus Collection. Η συλλεκτική έκδοση που σας χαρίζει δωρεάν πολυτελή εξοπλισμό αξίας 2.800 ευρώ τώρα με ακόμα πιο προνομιακή χρηματοδότηση για συνολικό όφελος από 4.400 έως 5.140 ευρώ. Ford Focus Collection. Αποκτήστε το από 12.999 ευρώ. Auto και Moto Εξέλιξης 2004. International Motorsport Show. Η απόλυτη έκθεση για τη βελτίωση και εξέλιξη του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας. Από 3η 2 έως και Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2004. Εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος μεταμόρφωσης. Χορηγός η βενζίνη BP Ultimate 100 οκτανίων. Πρώτη φορά τρεις εμπορικές εκθέσεις μαζί. Έκθεση τεχνολογιών νερού. Έκθεση αντλιών. Έκθεση κήπου. Ανατολικό αεροδρόμιο Ελληνικού. 29 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου. Αυτή τη Δευτέρα στο Εθνοσπορ γίνε πρόεδρος. Ο αγαπημένος σας διαγωνισμός συνεχίζεται. Φτιάξτε την ομάδα σας και κερδίστε δύο σούπερ αυτοκίνητα με τριτά και πολλά πλούσια δώρα αξίας 230.000 ευρώ. Ακόμα, μεγάλο αφιέρωμα στο μαγικό κόσμο του NBA και παρουσίαση όλων των ομάδων. Το θέμα, David Beckham, τα 7 αμαρτήματα του Άγγλου γυναικοκατακτητή και όλοι οι αγώνες και το παρασκήνιο της Αλφα Εθνικής. Εθνοσπορ, κάθε Δευτέρα δωρεάν με το έθνος. Συντάκτρια του περιοδικού Free γράφει για τα μηχανάκια του σεξ. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Στο Free Νοεμβρίου, ακυκλοφόρητο συλλεκτικός Μανάρα. Free Love Letters, δώρο ένα βίντεο CD με το ερωτικό κόμικ Star Balls για να δείτε τον ουρανό μετάστρα και μαζί πρόσκληση για τη Super Free to Create έκθεση με έργα αναγνωστών που θα γίνει στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Free, κυκλοφορεί ελεύθερο, μόνο με 2 ευρώ και 90 λεπτά. Αλφαβίλ, η φουτουριστική ματιά του Jean-Luc Godard στην πόλη του μέλλοντος. Αυτή την Κυριακή, μόνο στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Μαζί ένα ντοκιμαντέρ του Discovery για τα υπερσύγχρονα στούντιο σχεδιασμού των αυτοκινήτων. Και φυσικά τα αγαπημένα σας Ε, On, Off και 7. Ήρθε το νέο Citroën σε 2 VTS με 125 άλογα. Think fast. Πολλά μου στέρισε ζωή. Που θα πρέπει να ζήσω. Προπό, παίξε μπάλα. Κυρίες και κύριοι, και πάλι στο στάδιο Καραϊσκάκη για την απευθείας μετάδοση του μεγάλου ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής από τον Α ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ένα στάδιο Καραϊσκάκη που έχει γεμίσει αυτή την ώρα. Η ένταση την οποία ακούτε και κάποια γιουχαίσματα είναι από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που μπαίνουν σιγά σιγά στο γήπεδο. Δεν θα είναι πάρα πολύ, πάντως όχι περισσότεροι από 450-500. Πριν περάσουμε στις συνθέσεις, να καλησπερίσω μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου που τίμησε τη φανέλα και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, τον Κώστα Αρφανό. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στο καινούριο γήπεδο του Ολυμπιακού, το Καραϊσκάκη, που νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό στολίδι. Ένα πραγματικό στολίδι το οποίο είναι γεμάτο σήμερα από περίπου 32.000 φίλους του ποδοσφαίρου. Ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά
τα έξω αγωνιστικά και να δούμε αμέσως τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς παρατάσσει, όπως βλέπετε, το γηπεδούχο Ολυμπιακό. Με τον Νικοπολίδη κατά τα δοκάρια στην άμυνα, το γνωστό σχήμα. Μάλλον όχι το γνωστό σχήμα, ο Ανατολάκης με τον Σούρερ στο κέντρο της άμυνας. Ο Πάντος θα παίξει αριστερά και ξεκινάει δεξιά ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Στο κέντρο του γηπέδου ο Καφές με το Στολτίδη αμυντικά χαφ. Ριβάλντο πιο δεξιά, Τζόρντεβιτς βεβαίως αριστερά και μπροστά ο Τζιοβάνι με τον Οκά. Να και αναπληρωματική Γιάννου, Βενετίδης, Γιωργάτος, Βάλας, Καστίγιο, Μάριτς και Γεωργιάδης. Από την πλευρά του ο Ρολφ Φρίγνερ, ο 47χρονος Αυστριακός προπονητής του ΠΑΟΚ, ξεκινά με Ατματζίδη κάτω από τα δοκάρια, τον οποίο στηρίζει μετά από όσα έγιναν στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Στην άμυνα Βόκολος, Χασιώτης, Φουτσίνη και Ουντέζε. Στην μεσαία γραμμή Καρυπίδης, Μάρκος, Ανδράλας και Θεοδωρίδης. Πιο μπροστά ο Φάγκαν και βεβαίως ο φουνταριστός θα είναι ο Δημήτρης Αλπιγκίδης. Στον πάγκο το Χούρογλου Σπάσιτς, ο Γιασεμάκης, Σκαρμούτσος, Ζησόπουλος, Κουτσόπουλος και Εγκομίτης. Αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη επαφή με τους, με τους δύο συναδέλφους που θα καλύψουν το ρεπορτάζ. Και πρώτα στον πάγκο του Ολυμπιακού και τον Λάμπρο Μπαλάφα. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπες και εσύ, Παύλο, 4-4-2 από τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς με τον Τζιοβάνι και τον Οκά επιθετικές αιχμές. Σίγουρα πιο επιθετικός Ολυμπιακός σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Και αμέσως στον πάγκο του ΠΑΟΚ και τον συνάδελφο ανταποκριτή του Αντένα, του Αλφα, με συγχωρείτε, στη Θεσσαλονίκη, τον Κώστα Χαλβατσιώτη, ο οποίος κατέβηκε για τις ανάγκες της μετάδοσης στην Αθήνα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, το σχήμα Παύλο, του ΠΑΟΚ σημαδεύεται από απουσίες. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Πράγματι, τέσσερις βασικές απουσίες λόγω τραυματισμών, αναγκαστικές αλλαγές στην ενδεκάδα, η οποία έχει ένα σχήμα αμυντικογενές. Φαίνεται από τη σύνθεση που μας είπες πριν από λίγο. Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να διαφυλάξει τα νότα του καταρχήν. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί η είσοδος των οπαδών του ΠΑΟΚ? Συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την εντύπωση ότι απλά μπήκε και μια δεύτερη δημιουργία των ΜΑΤ, όπως βλέπω και εγώ, για να δημιουργηθεί καλύτερη νεκρή ζώνη. Προς το παρόν είναι 50 έως 100 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι, όπως είπες και εσύ, περισσότεροι από 500, και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε κάποιο αριθμό εισιτηρίων, ενώ από τα αρχικά 973 εισιτήρια άφησε εδώ στη διάθεση του Ολυμπιακού 273, δηλαδή 700 θα χρησιμοποιούσε το πολύ αν έρχονταν όλοι. Μία από τις 15 κάμερες με τις οποίες ο Αλφα καλύπτει το παιχνίδι έχει το πλάνο το οποίο βλέπετε, με τους αστυνομικούς βεβαίως να πλησιάζουν για την τήρηση της τάξης. Κώστα Αρφανέ, το παιχνίδι αυτό ξεκινά με τον Ολυμπιακό στους 10 βαθμούς ισόβαθμο με τον Παναθηναϊκό, την Ξάνθη και την Χαλκιδόνα, και τον ΠΑΟΚ στους 8 βαθμούς, μόνο του στην 7η θέση της βαθμολογίας. Έναν ΠΑΟΚ ταλαιπωρημένο και έναν Ολυμπιακό βεβαίως να προέρχεται τόσο από την ήττα στο Μονακό για το Champions League, όσο και από το αποτέλεσμα της ισοπαλίας στον αγώνα πρωταθλήματος με τη Χαλκιδόνα. Και οι δύο ομάδες θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσουν να ανεβάσουν την ψυχολογία τους, γιατί όπως είπες, οι συνθήκες τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι καλές. Ο Ολυμπιακός βέβαια περισσότερο σαν γηπεδούχος και με δεδομένο ότι έχει το παιχνίδι με τη Μονακό, έχω την αίσθηση ότι θα επιδιώξει περισσότερο την νίκη. Παρόλα αυτά όμως, ένα παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ δεν πάβει να είναι πάντα ένα ντέρμπι, αρκεί αυτό να αποδειχθεί και μέσα στο γήπεδο. Να θυμίσω το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας του ΠΑΟΚ με τον Άρη, που όπως είπες, όλοι πιστεύαν ότι θα ήταν σχετικά μια εύκολη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ, όμως έγινε ένα πραγματικό ντέρμπι μέσα στο γήπεδο και ελπίζω ένα τέτοιο παιχνίδι να δούμε και σήμερα. Εμένα, Κώστα, μια που το λες, η άποψή μου είναι ότι το μάτς αυτό έχει φαβορί. Και κατά τη γνώμη μου, το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αλλά επαναλαμβάνω, από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται αν το παιχνίδι αυτό θα είναι ντέρμπι και μέσα στο γήπεδο ή όχι. Μάλιστα. Πάλι στον αγωνιστικό χώρο, Λάμπρο Μπαλάφα, έχουμε κάποια καθυστέρηση στην εμφάνιση των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, έτσι? Έχουμε μια καθυστέρηση. Να πούμε λιγάκι ότι κατά την είσοδο των οπαδών του ΠΑΟΚ έχουμε μια μικρή ένταση, κάποιες αντεκλήσεις στους οπαδούς εκεί του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Αλλά έχουν μείνει εκεί, ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι έτσι χειρότερο, αλλά είναι νομίζω και καλά στημένη η αστυνομία. Δεν αφήνει τους οπαδούς των δύο ομάδων να έρθουν σε επαφή. Ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ήσυχα, όπως έχουν πάει άλλωστε μέχρι στιγμής. Κώστα Χαλβατσιώτη, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και τον τρόπο που φτάνει στον απόψινό αγώνα στο Καραϊσκάκι? Προηγουμένως, Παύλο, είναι ότι λείπουν λόγω τραυματισμών ο Κούτσης, ο Βαγγελής, παίκτες βασικοί δηλαδή σε προηγούμενα παιχνίδια, ο Μαλαδένης και αυτός βασικός στην αρχή του πρωταθλήματος, μετέπειτα τραυματίας και απών, και ο Καραδήμος. Τέσσερις παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά κρατούν το κέντρο του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διαφοροποιήθηκε πολύ η σύνδεση. Βγήκαν οι ομάδες, Παύλο, έχεις το λόγο. Όρθιος ο κόσμος στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αυτές είναι οι στιγμές που θέλουμε να βλέπουμε.
με τους πανηγυρισμούς, με τους οπαδούς να εμψυχώνουν με όσο πιο κόσμιο τρόπο γίνεται τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους σε μια χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες εφέτος, να μην το ξεχνάμε. Και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η εθνική της ομάδα είναι κάτοχος του πρωταθλήματος Ευρώπης. Ο κύριος Καμινάρης από τη Θεσσαλία είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με τους κυρίους Κυριακίδη από τις Σέρες και Γαβριλίδη από τη Θράκη βοηθούς, και τέταρτο τον κύριο Καρατζά, που σε λίγο θα σφυρίξει για πρώτη φορά στο παιχνίδι αρχική. Ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς και ο Δημήτρης Σαλπικίδης έτοιμοι για το στρίψιμο του νομίσματος. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ, να σας πούμε, ότι είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον αγώνα της Αθήνας στη Ριζούπολη με 2-1 και του είχε διακόψει έτσι ένα σερί 14 ετών με νίκες των Ερυθρολεύκων. Τελευταία φορά πριν από την περσινή είχε νικήσει την περίοδο 88-89 με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ενώ εδώ στο Στάδιο Καραϊσκάκη Κώστα Αρφανέ ο ΠΑΟΚ έχει να νικήσει περίπου 30 χρόνια από εκείνο το αλυσμόνητο 0-4 τη χρονιά 75-76. Μια χρονιά που τον οδήγησε και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έπαιξα σε εκείνο το παιχνίδι, οπότε θυμάμαι πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά κατηφόρησες και στην Αθήνα και πήρες και τίτλους και με τον Ολυμπιακό. 4 με τον Ολυμπιακό. Και το σύνθημα που δονούσε σε αυτό το στολίδι την ατμόσφαιρα, όταν δεν ήταν και τόσο στολίδι, ήταν το ποιος, ο Κώστας Ορφανός. Ρολφ Φρίγκερ ψάχνει να βρει μια διάκριση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μετά από ένα πέρασμα και από την Κύπρο που ήταν τρίτος πέρυσι με τον Απόλλωνα Λεμεσού, από την Γκρασχόπερ ο Αυστριακός έχει περάσει, από τη Στουτγκάρδη το 95-96, ψάχνει να βρει μια μεγάλη διάκριση και εκείνος στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ενώ από την πλευρά του ο Μπάγκεβιτς είναι πολυνίκης, έχει 7 πρωταθλήματα μέχρι τώρα στην καριέρα του στην Ελλάδα. Τέσσερα με την ΑΕΚ και 3 με τον Ολυμπιακό. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι και να το που ξεκινά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, απευθείας μετάδοση του Α από το στάδιο Καραϊσκάκη, μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Ο Θεοδωρίδης θα παλέψει με τον Μαυρογεννίδη και το πρώτο πλάγιο out υπέρ του Ολυμπιακού. Λίγοι περίμεναν να ξεκινήσει ο Μαυρογεννίδης στη Λάμπρο Μπαλάφα. Ακριβώς, γιατί ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς δοκίμαζε τον πάντο στο δεξιάκρο της άμυνας και τον Γιωργάτο όλη την εβδομάδα. Οι εκπλήξεις όμως είναι και για τους προπονητές. Τελικά προτίμησε να αφήσει τον πάντο, τον Γρηγόρη Γιωργάτο, να περάσει αριστερά τον Τάσο Πάντο. Το κάνει αρκετές φορές ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς και στο δεξιάκρο να έχει τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Έκανε και ο Μπάγκεβιτς μια γκάφα στους, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, στους δημοσιογράφους, στους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, έτσι. Ο Γιώργος Ανατολάκης, ευτυχής πατέρας δεύτερης κορούλας πριν από 2 ημέρες. Παίρνει τη θέση του στην άμυνα και ο Ντέζε στο πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Ο Ντέζε που ξεκινά αριστερά. Δεν πέρασε η μπάλα προς τον Χάγκαν. Ο Ανδράλας, η κόντρα από τον Ανατολάκη. Η βαθιά παλιά από τον Χασιώτη προς τον Χάγκαν. Ο Πάντος κέρδισε και απέφυγε και τον Μάρκο. Για να δούμε πόσο επιθετικά θα μπορέσει να μπει ο Ολυμπιακός. Αυτή ήταν η διρεκτίβα, η κατεύθυνση του Μπάγκεβιτς. Ο Ατματζίτης απομακρύνει. Ο Φρίγκερ Κώστα Αρφανέ που στηρίζει τον Ατματζίτη μετά από όσα έγιναν την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα. Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως είναι και αναγκαστική η στήριξη, γιατί έχει σαν δεύτερο μόνο τον Τοχούρογλου και οι υπόλοιποι τερματοφύλακες είναι είτε τραυματίες είτε για διάφορους λόγους δεν απέχουν τις δυνατότητες να αγωνιστούν. Ακούω τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Αυτό που λέγατε για τους θερματοφύλακες, Παύλο, είναι το ότι και ο Τοχούρογλου είναι έτοιμο πόλεμος. Απλά μέσα στην εβδομάδα έχασε μία προπόνηση, ένα φιλικό παιχνίδι, είχε κάποια ενόχληση. Είναι όμως έτοιμο πόλεμος, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που είπες και εσύ, ότι ήθελε να στηρίξει τον Ατματζίδη. Μαυρογεννίδης άφησε στον Ανατολάκη, ενώ εσείς ξαναβλέπετε πώς σπρώχτηκε με τον Φουτσίνη για να καταλογιστεί το φάουλ. Πάντως απομάκρυνε ο Σούρερ, κατέβασε ο Κάς. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί, λέει ο Καμινάρης, αν και νομίζω ότι σπρώχθηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Σαλπικίδης, Μάρκος, το σούτ κόντραρε η μπάλα πάνω στον Σούρερ και κατέβασε ο Τζόρτζεβιτς. Στολτίδης, βαθιά παλιά από τον Αργεντίνο και πάλι, δεν πέρασε προς τον Οκά.
πολυπρόσωπος ο ΠΑΟΚ στο κέντρο, όπως αναμενόταν άλλωστε. Καλή κίνηση από τον Θεοδωρίδη, μπάλα στο αριστερό. Ο Φουτσίνη για τον Χάγκαν. Τζόρτζεβιτς του πήρε στα ίσα την μπάλα και τον ξεπέρασε. Άφησε το πλεονέκτημα ο Χαμινάρης. Κάνει την κίνηση ο Κάστον, βλέπει ο Τζόρτζεβιτς και του κάνει τη βαθιά παλιά. Βγαίνει πολύ μακριά ο Ατματζίτης και με το κεφάλι να η πρώτη ρηψοκίνδυνη. Αλλά ίσως και υποχρεωτική σε αυτό το σημείο. Έξοδος του, το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ο Ηλίας Ατματζίτης επιστρέφει στην εστία του. Δείτε και πάλι εδώ μετά από την παλιά του Τζόρτζεβιτς πώς βγήκε από τη γραμμή της περιοχής και με το κεφάλι έβγαλε την μπάλα πλάγιο out. Τζόρτζεβιτς πάντως. Στολτίδης, ο ΠΑΟΚ είναι από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή του. Σούρερ Τζιοβάνι. Και φάουλ που θα κερδίσει ο Βραζιλιάνος από τον Χάγκαν. Ο Τζόρτζεβιτς στο φάουλ, 5 παίκτες του Ολυμπιακού στην μεγάλη περιοχή του Ατματζίδη. Χαμηλά, άσχημα χτυπημένο το φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης από τον ΠΑΟΚ, κακή επιλογή όμως του Μάρκου, που δεν προτίμησε τον συμπαίκτη του δίπλα, τον Θεοδωρίδη. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Οκά και τον Τζιοβάνι, έγινε το 1-2. Το γύρισμα από τον Οκά, εύκολα ο Ατματζίδης, ενώ έχουμε, συμπληρώνουμε σε λίγο το 5ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 σε αυτό το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Απευθείας μετάδοση από τον Αλφα, μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Ο Χάγκαν έβγαλε πλάγια τον Φουτσίνη. Έχει βγει ο Σούρε να τον κλείσει σέντρα. Ανατολάκης με το αριστερό απομάκρυνε σε πλάγιο out. Νάτος εδώ ο Καμερουνέζος ο Αρμάντο Φουτσίνη και από την πλευρά του ο Γιώργος Ανατολάκης, ενώ όπως βλέπετε μπαίνουμε στο 6ο λεπτό και το 0-0 διατηρείται. Κυνηγάει την μπάλα ο Θεοδωρίδης, κερδισμένος από την κόντρα ο Φουτσίνη και το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία σε αυτά τα πρώτα λεπτά να κάνει και κάποια επίσκεψη στην περιοχή του Ολυμπιακού, όσο οφείλει άλλωστε. Όχι μόνο αυτό, έχω την αίσθηση ότι μέχρι στιγμής ελέγχει περισσότερο την μπάλα από ότι ο Ολυμπιακός. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά δείχνει τις προθέσεις του ΠΑΟΚ. Κώστας Ορφανός στο σχόλιο δίπλα μας. Θεοδωρίδης σε αυτό το κόρνερ, να και μια κροτίδα εκεί. Η μπάλα πέρασε, έγινε κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Νικοπολίδης από τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος έχει σκοράρει δύο φορές εφέτος με το κεφάλι. Με το κεφάλι σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια και αυτή τη στιγμή αποτυπώνει το πάθος της ομάδας του ΠΑΟΚ. Στο πρόσωπό του αποτυπώνεται η φιλοδοξία να παίξει καλό ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ. Τζόρτζεβιτς σκάβει προς τον Τζιοβάνι. Βγήκε γρήγορα από την αμυνά του Χασιώτης. Μαζί με τον Βόκολο και τον Ουντέζ έχουν παίξει σε όλα τα παιχνίδια. Λάθος όμως από τον Χασιώτη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τζιοβάνι. Πλασέ και γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Απίστευτο λάθος από τον Χασιώτη, αδικαιολόγητο. Το Καραϊσκάκι πάντως παίρνει φωτιά γιατί ο Τζιοβάνι ήταν εκεί που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ατματζίδη σε ένα χλιαρό μεν πλασέ, αλλά που έφτανε για να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό και ασφαλώς να διαφοροποιήσει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Ο Τζιοβάνι Σίλβα Ολιβέιρα. Κοιτάξτε εδώ το λάθος, τραγικό από το Χασιώτη, αδικαιολόγητο κατά τη γνώμη μου. Κάτω από τα πόδια του Ατματζίδη μπάλα. Περνάει τη γραμμή όταν πια ο Βόκολος τρέχει για να την διώξει. Κώστα Αρφανέ. Τραγικό λάθος από ένα έμπειρο παίχτη για τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε στην κατάσταση την οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ όταν οι έμπειροι παίχτες του κάνουν τέτοια λάθη. Δεν μπορεί εύκολα να υπολογίζουμε ότι θα υπάρχει τύχη, παρότι βέβαια όπως είπαμε είμαστε στο ξεκίνημα ακόμη του παιχνιδιού. Κόβονται τα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ οπωσδήποτε μετά από αυτό το γκολ. Κώστα Χαλβατιώτη. Έκανε αμέσως ο Ρολ Φρίγκερ μόλις πέτυχε τον γκολ Ολυμπιακός, ήταν να φτύσει γιατί ήταν μια καταραμένη στιγμή για την ομάδα του, αλλά αμέσως μετά χειροκρότησε και μάλιστα έκανε ένα νεύμα προς το Χασιώτη, δεν πειράζει, συνεχίστε για να ανταποδώσουμε. Το 53ο γκολ του Τζιοβάνι στην πρώτη εθνική ήταν αυτό, σε 109 συμμετοχές, στο φάουλ από το Ριβάλντο.
σύγχυση μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Τζιοβάνι, κοιτάξτε τι χαμός γίνεται. Ο Κάσο Ανατολάκης, το σούτ από τον καφέ, out. Δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Σούρες για να την βρει. Δεν ξέρω αν υπήρχε και κάποιο offside εκεί. Όπως σούταρε ο καφές. Ναι, Κώστα. Τα δύο λεπτά αυτά μετά τον γκολ είναι δείγμα της κακής ψυχολογίας την οποία έχει η ομάδα, η οποία ενώ μπήκε. Ναι, εδώ δεν βγαίνει μπάλα από την περιοχή. Ακριβώς, δεν έχουν τη δύναμη να διώξουν την μπάλα, ούτως ώστε να ηρεμήσουν το παιχνίδι, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή η ομάδα μόνο αυτό χρειάζεται. Και είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό να δούμε την προσπάθεια αυτή του καφέ, ο οποίος κερδίζει την μπάλα, έτοιμος για τη χαμηλή παλιά. Ο Χατσιώτης αυτή τη φορά την βγάζει από την περιοχή. Ο Στολτίδης, ο Ριβάλντο ανάμεσα σε δύο. Ο Μάρκος ελευθερώνει προς τον Ατματζίδη και εκείνος να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή. Κεφαλιά από τον Πάντο. Κατεβάζει ο Δημήτρης Μάρκος που ξεπέρασε οριστικά το πρόβλημα του τραυματισμού του. Ουντέζε, θα πάω σε λίγο στο Λάμπρο Μπαλάφα. Να πούμε, Κώστα, ότι είναι το πρώτο γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Και το πρώτο γκολ που σκοράρει ο Ολυμπιακός στο πρώτο τέταρτο. Πρώτο 15 λεπτό, έτσι ακριβώς. Στο φετινό πρωτάθλημα, κάτι πραγματικά χαρακτηριστικό. Ναι, Λάμπρο Μπαλάφα. Κάνατε την καλύτερη πάσα. Μιλώντας όλη τη βδομάδα με ανθρώπους του Ολυμπιακού, μου λέγανε αυτό το πράγμα. Ότι θέλουμε επιτέλους ένα μάτς να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ. Να είναι διαφορετικά τα πράγματα για μας. Το πετύχανε πολύ νωρίς. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πράγματι. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι αυτό το γκολ το πέτυχε από το πουθενά, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν φάνηκε να έχει απειλήσει την αντίπαλη εστία και οπωσδήποτε ανέβασε πολύ την ψυχολογία του και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει, αν μπορέσει να απαντήσει ο ΠΑΟΚ και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός για να εδραιώσει αυτό το προβάδισμα. Κεφαλιά πάσα από τον ΟΚΑ, εύκολα ο Βόκολος, κατέβασε ο Θεοδωρίδης. Η παλιά είναι προς το Σαλπικίδη, υπάρχει offside εκεί σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Ζήτουσε πιο γρήγορα την πάσα εδώ ο Σαλπικίδης. Ναι, επειδή είναι γρήγορος, βλέπετε όμως είναι οριακά, μπορεί και να μην ήταν. Σωστό, σωστό, μπορεί και να μην είναι βέβαια. Τουλάχιστον από τη γωνία που το βλέπουμε. Βαθιά παλιά από τον Σούρερ για τον Γιάννη Οκά. Και εκείνος όπως και ο Καφές έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ. Ο Καφές τι έχει περάσει, δηλαδή 7 χρόνια έχει παίξει. Πριν έρθει πέρυσι στον Ολυμπιακό. Ο Ουντέζε, ο Στολτίδης, ο Μαυρογεννίδης, ο Σούρερ και σειρά τώρα του Τάσου Πάντου. Έχει δίπλα του τον Τζόρτζεβιτς και του αφήνει. Ριβάλντο. Προς το παρόν συνεννοούνται καλά. Θα τρέξει ο Ριβάλντο να προλάβει. Ο Θεοδωρίδης όμως πιο γρήγορα θα κόψει. Ουντέζε. Θετικότατο το τάκλινγκ από τον πολύ κεφάτο Τζιοβάνι που ανέβηκε η ψυχολογία του βέβαια. Μετά και τον γκολ, αλλά λάθος η μεταβίβασή του. Ο Ανδράλας κρατάει την μπάλα, δεν έδωσε γρήγορα στον Χάγκαν που έβγαινε δεξιά. Και τώρα βαθιά παλιά, περισσότερο απόκλωση από τον Μάρκο προς τον Σαλπικίδη. Η μπάλα πλάγιο out. Εδώ είναι το τάκλινγκ από τον Τζιοβάνι σε ένα πολύ όμορφο replay. Σε μια από τις 15 κάμερες με τις οποίες ο Αλφα καλύπτει αυτό το μεγάλο ντέρμπι του Σταθίου Καραϊσκάκη, ένα ντέρμπι γαλμένο από την καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου από τα πολύ παλιά χρόνια. Χάγκαν, ο Μάρκος θα περάσει μπάλα βέβαια, αλλά δεν θα την κρατήσει. Και τώρα Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι γυρίζει αρκετά πίσω να πάρει μπάλα. Δεν είπαμε από την αρχή πριν τη σέντρα για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Ήταν αυτό που αντιμετώπισε ο Αρμάντο Φουτσίνη, που όλη την εβδομάδα σχεδόν δεν προπονήθηκε εκτός από τις δύο τελευταίες ημέρες. Με ένα σοβαρό πρόβλημα που κουβαλάει από τότε που αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα του Καμερούν. Το πρόβλημα αυτό αναγκάζει και τον Φρίγκερ να τον έχει σε μια θέση περίεργη, όχι πάντως αυτή που συνήθως αγωνίζεται. Δηλαδή δεν παίζει ακριβώς δεξιά. Βλέπετε τώρα πήγε κάπως δεξιά, αλλά τον είδαμε γενικότερα προθυμένο έτσι για να κρατήσει δυνάμεις. Και μάλιστα ο γιατρός του ΠΑΟΚ μας είπε πριν τη σέντρα ότι είναι ρίσκο η συμμετοχή του Φουτσίνη. Ρίσκο το οποίο δεν μπορεί να διαρκέσει επί 90 λεπτά, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή ίσως να χρειαστεί και αλλαγή. Ο Σούρερ είναι πολύ καλή μπαλιά του για τον ΟΚΑ. Έφυγε μπάλα βέβαια λίγο πλάγια εκεί.
Είναι ο Καρυπίδης κοντά του, πάντα ο Κύπριος. Η σέντα προς τον Ριβάλτο, πέρασε η μπάλα, ευκαιρία για τον Ριβάλτο, γκολ φοβερό! Γκολ φοβερό από τον Ριβάλτο, το πρώτο του με τον Ολυμπιακό. Το γκολ που ζητούσε όσο τίποτε άλλο ο πρωταθλητής κόσμου, ο Βραζιλιάνος μάγος της μπάλας. Και αφιονίζονται βέβαια οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην εξάδρα, καθώς βρίσκεται η ομάδα τους στο 14ο λεπτό να προηγείται με 2-0. Νομίζω με το δεξί ήταν μάλιστα το βολέ του Ριβάλτο. Ακριβώς ήταν με το δεξί και νομίζω είναι το πρώτο γκολ του Ριβάλτο. Έτσι. Ολυμπιακό. Ένα εκπληκτικό γκολ, δείγμα της κλάσης του μεγάλου παίκτη αυτού. Κοιτάξτε εδώ. Περνάει βέβαια και η μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ, υπάρχει ευθύνη εδώ. Την κατεβάζει με το στήθος αμέσως. Τι να κάνει ο Ατματζίδης. Δεν πιάνονται αυτά από κανέναν τερματοφύλακα στον κόσμο. Εδώ λοιπόν η μπάλα πάλι στα δίχτυα. Κοιτάξτε εδώ, δεν μπόρεσε να την κατεβάσει ο Ουντέζε στην απέναντι γωνιά του Ριβάλτο. Φανταστικό γκολ. 2-0 για τον Ολυμπιακό, που γίνεται το πολύ μεγάλο αφεντικό του αγώνα μόλις στο 14ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Τα φιλιά από τον Ριβάλτο. Κάτι έγινε με την μπάλα του γκολ, Λάμπρο Μπαλάφα. Δεν ξέρω ποιος τυχερός έχει κρατήσει την μπάλα από το πρώτο γκολ του Ριβάλτο. Δεν επιστράφει, δώσαν άλλη. Μάλιστα. Γιοβάνι λοιπόν και Ριβάλτο μέσα σε 5 λεπτά 2 γκολ. Και μάλιστα στο πρώτο 15 λεπτό, κάτι που δεν το είχαν πετύχει ποτέ φέτος. Ποτέ. Και ο Πάκος στο Καναβάτσο, Κώστα Ρφανέ. Αυτή τη στιγμή ναι, και σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο για αυτόν τον ΠΑΟΚ να μπορέσει να ανακάψει και μάλιστα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, αλλά στο ποδόσφαιρο μην πεις ποτέ. Ο Στολτίδης πέρασε και έβγαλε πάρα πολύ όμορφα και πάλι στον Ριβάλτο, η μπάλα στο αριστερό του. Κίνηση από τον Τζιοβάνι και τον Τζόρτζεβιτ στο βάθος, η παλιά είναι στον Οκά. Είναι κλεισμένος από τον Βόκολο, Τζιοβάνι έκανε το μαγικό εκεί, ο Βόκολος με νέα προσπάθεια πέταξε την μπάλα πλάγιο out. Ναι, Κώστα Γαλβατσιώτη. Αυτό που έπαθαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκε και στην εξέδρα, εκεί όπου οι οπαδοί του Δικεφάλου έχουν παγώσει. Ριβάλτο άφησε στον Γιώργο Ανατολάκη και από εκεί ο Σούρερ. Η βαθιά παλιά προς τον Οκά, κεφαλιά από τον Βόκολο. Ένας Ολυμπιακός Λάμπρο Μπαλάφα που μπορεί στη διάταξη να είναι το 4-4-2, αλλά ουσιαστικά έχω την αίσθηση ότι είναι 4-3-3 το σχήμα του δηλαδή. Παίζω Ριβάλτο αρκετά προωθημένο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Τον βλέπεις τώρα ότι είναι, στη φάση ναι, βλέπουμε ναι. Τώρα είναι μπροστά από τον Γιοβάνι και είναι πιο πίσω ο άλλος Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού. Αλλάζουν θέσεις. Ο Κάς είναι, θα έλεγα, ο μόνιμος προωθημένος. Ναι. Ο Ανατολάκης, υπάρχει φάουλ εκεί, δεν το έδωσε ο διαιτητής. Υπάρχει όμως και ο τραυματισμός του κ. Ανατολάκη και έτσι ο κ. Καμινάρης τώρα σταματάει την εξέλιξη του αγώνα. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό. Εδώ βλέπετε πόσο Ανατολάκης έπεσε άτσαλα κάτω και χτύπησε. Μακάρι να μην τραυματίστηκε γιατί φαίνεται ότι χτύπησε την πλάτη. Ναι, ο ΠΑΟΚ Κώστα, πέραν του λάθους, του πολύ μεγάλου λάθους που έκανε ο Χασιώτης στη φάση του πρώτου γκολ, όσον αφορά τη φάση και του δεύτερου γκολ, έδειξε και κάποια προβλήματα αμυντικής της λειτουργίας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό που σας είπα, ενώ ξεκίνησε το πρώτο πεντάλεπτο με βασικό στόχο να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Το γκολ του Ολυμπιακού τον αποδιοργάνωσε και επειδή αυτό το καιρό η ψυχολογία του είναι κακή, αυτό το βλέπουμε και στο γήπεδο και στη συνέχεια. Στο φορείο Ανατολάκης έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει κάποιο σχετικά σοβαρό πρόβλημα. Ο Μπάγκεπτς δεν ξέρω αν έχει σηκώσει κάποιον από τον πάγκο Λάμπρο Μπαλάφα. Μένουν να δουν τι θα γίνει σωστό, με τον Ανατολάκη. Λογικό. Είναι... Ο Ανατολάκης είναι ένας από τους παίκτες, αν δεν απατώμε, που δεν έχει λείψει λεπτό από το φετινό πολύ Ολυμπιακό σωστό. Στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα έχουν παίξει ο Πάντος, ο Ριβάλτο, ο Στολτίδης, ο Βενετίδης, ο Γεωργιάδης και ο Ανατολάκης σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα, αλλά νομίζω ο Ανατολάκης δεν έχει λείψει λεπτό. Σωστό. Νάτος λοιπόν ο Ριβάλτο εδώ, εσείς θα ξαναδείτε τον γκολ και από άλλη μια κάμερα, κοιτάξτε πώς την κατεβάζει, φανταστικό σουτ με το δεξί στην απέναντι γωνιά. Φυσικά κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ατματζίδη. Θεοδωρίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ.
που είναι πίσω με δύο γκολ και χρειάζεται οπωσδήποτε απάντηση και ανασύνταξη. Ουντέζε. Ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες στην ίσο, ο Ανατολάκης είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει σηκωθεί ο Βάλας από ό,τι με ενημερώνει ο Λάμπρος Μπαλάφας. Νάτος εδώ. Άμεση οπτική ενημέρωση για σας. Η παλιά από τον Γιωβάνι για τον Γιάννη Οκά. Επίσης αυτός για τον Ριβάλτο καλά στην τρύπα, αλλά ο Ντέζε βγήκε πιο γρήγορα από τον Βραζιλιάνο και απομάκρυνε. Εδώ φάνηκε η διαφορά ηλικίας, ο Ντέζε πολύ πιο γρήγορος από τον Ριβάλτο. Στα λίγα μέτρα κιόλας. Στα λίγα μέτρα, γιατί αν ήταν λίγο πιο νέος ο Ριβάλτο, αυτή η φάση θα ήταν πολύ επικίνδυνη. Για να δούμε τι θα γίνει με τον Ανατολάκη. Υπενθυμίζω ότι παίζει με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς όρθιος για πρώτη φορά απόψε. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά οργανωμένα με τον Βόκολο και τον Θεοδωρίδη. Έγινε η κίνηση και η παλιά από τον Θεοδωρίδη είναι καλή για τον Χάγκαν. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ επικίνδυνα στην περιοχή. Σουτ κόντρα, δεύτερο κόρνερ. Άργησε στο πρώτο κοντρόλ ο Χάγκαν. Αν το έκανε καλύτερα το πρώτο κοντρόλ, θα είχε πολύ μεγάλο ποσοστό να πετύχει ένα τέρμα. Πολύ δείτε, όμως, δείτε. Πολύ αυτή παλιά, η φάση πρέπει να γίνει το πρώτο κοντρόλ προς τα μέσα. Άφησε την μπάλα να σκάσει και αυτό ήταν ένα μειονέκτημα για κίνηση επιθετικού. Πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, ενώ επανήλθε στο γήπεδο Γιώργος Ανατολάκης. Εκτελέστηκε το κόρνερ από το Θεοδωρίδη. Η μπάλα παραλίγο να περάσει από όλους. Αλλά τελικά ο Σούρερ την έλεγξε και την έβγαλε για τον Οκά. Στην άλλη πλευρά είναι ελεύθερος ο Τζόρτζεβιτς, αλλά ο Οκά δεν έγινε κάτοχος της μπάλας για να γυρίσει το κεφάλι του και να τον δει. Τον βλέπετε εδώ. Μάρκος. Χάγκαν. Βόκολος. Καλή αλλαγή παιχνιδιού προς τον Θεοδωρίδη. Βγαίνει πάνω του τώρα ο Μαυρογεννίδης. Η σέντρα από τον Θεοδωρίδη για τον Σαλπικίδη. Κεφαλιά από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και η μπάλα καταλήγει out. Νάτος εδώ ο Δημήτρης Σαλπικίδης. 50 συμμετοχές πληρώνει σήμερα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ένας παίκτης τον οποίο αγαπούν πάρα πολύ στην Τούμπα. Ένας παίκτης ο οποίος έδωσε πάρα πολλά την περσινή χρονιά, αλλά φαίνεται οι συνεχείς συμμετοχές στην ομάδα και στις εθνικές τον έχουν κουράσει και δεν είναι όσο φρέσκος θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Ριβάλτο, εύκολα ο Βόκολος. Μάρκος. Άλλαξε με τον Ανδράλα δύο φορές. Κράτησε την μπάλα ο Ανδράλας και κέρδισε φάουλ ακριβώς στη γραμμή του κέντρου από το τάκλινγκ του Στολτίδη. 21ο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0. Offside ο Φουτσίνη. Ο Αρμάντο Φουτσίνη, εδώ βλέπετε και πάλι, ήταν πράγματι πιο μπροστά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0 λοιπόν. Απευθείας μετάδοση του Αλφα, μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Στις 8 παίζουν Παναθηναϊκός Πανιόνιος, άλλο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιωβάνι, όμορφα για τον Καφέ και εκείνος πιο όμορφα για τον Οκά. Δεν βρήκε την μπάλα πάνω στον γκέλο όπως την ήθελε. Εκπληκτική ενέργεια και πάσα από τον Παντελή Καφέ, ο οποίος έβγαλε μάτι θα έλεγα τον Οκά και με εκπλήσει, γιατί ο Γιάννης Οκάς αυτές τις φάσεις είναι το ψωμί του που δεν κατάφερε να κάνει ένα καλό κοντρόλ. Τζόρτζεβιτς με το δεξί, μόνο στο Ριβάλτο, shoot out! Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε πόσο εύκολα ο Ολυμπιακός μπαίνει στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα δείγμα, όπως σας είπα, της κακής ψυχολογίας που έχει η ομάδα, που μετά από το πρώτο γκολ δείχνει να είναι αποδιοργανωμένη τουλάχιστον στην άμυνα. Πάντως τώρα ο Ντέζε πήγε γρήγορα πάνω στον Ριβάλτο και του δυσκόλεψε το σούτ. Αν δεν γινόταν γι' αυτό, η μπάλα θα ήταν στα δίχτυα. Έτσι. Τρεις τελικές προσπάθειες για τον Ολυμπιακό, των οποίων οι δύο είναι γκολ. Και τέσσερις για τον ΠΑΟΚ. Πάντως, ο Κάς, πολύ καλή η κίνησή του. Η παλιά δεν είναι καλή όμως για τον Ριβάλτο. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός ο Κάς σε αυτή τη φάση. Είχε και τον Τζιωβάνι ως επιλογή στην άλλη πλευρά. Πάει πέρας όμως. Θεοδωρίδης, φάουλ. Που κερδίζει από τον Τζιωβάνι. Yeah.
Βλέπετε και πάλι εδώ. Ουντέζε. Πλάγι out από την παλιά αυτή. Ναι, Κώστα Χαλβατιώτη. Ο Ρολ Φρίγκερ συνεχώς προσπαθεί να ενθαρρύνει τους παίκτες του. Έκανε βέβαια κάποιες παρατηρήσεις και κυρίως να μην δίνουν χώρο και διαδρόμους στους παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά το κυριότερο θέλει να τους σηκώσει το ηθικό, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που λέει από την αρχή και πριν από το μάτς βέβαια, ο Κώστας Ορφανός. Το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι εκφράσεις. Κοιτάξτε εδώ. Τα λένε όλα. Το κακό είναι ότι δεν μπορούν να περιμένουν από κάποιον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να κάνει κάτι περισσότερο για να πάρει την ομάδα πάνω. Ακριβώς. Και αυτό είναι το κακό του φετινού ΠΑΟΚ. Που πολλές φορές, ενώ ακόμη και όταν δεν λειτουργούσε σαν ομάδα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε να ανακάψει. Βλέπει ότι αυτή η πιθανότητα είναι δύσκολο να συμβεί τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι για το λόγο που αναφέραμε. Και όλα αυτά τέσσερις συμβαίνουν όσον αφορά τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, τέσσερις μέρες πριν από ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό παιχνίδι του για το Champions League με αντίπαλο τη Μονακό, το οποίο θα γίνει εδώ στο στάδιο Καρασκάκη το βράδυ της Τετάρτης. Ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη συνέχεια για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αν ο Ολυμπιακός, επειδή έχει το σκορ με το μέρος του, σκεφτεί λίγο έτσι, τότε ο ΠΑΟΚ έχει κάποια πιθανότητα να κάνει κάτι. Αν δεν συμβεί όμως αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε τον Καφέ να μοιράζει στον Ριβάλντο. Η κίνηση από το Μαυρογεννίδη που βγαίνει δεξιά. Ω, είναι πολύ δυνατή παλιά από το Ριβάλντο. Έχανε και τρέξει όλο το γήπεδο ο Μαυρογεννίδης. Καθυστερεί η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, λάθος από τον Βόχολο τώρα. Κοιτάξτε, αυτές, Τζόρτζεβιτς, αυτές οι παλιές. Και πάλι ο Τζόρτζεβιτς, μεγάλη ευκαιρία, Ριβάλντο, γκολ! Γκολ αμέσως! Βρήκε την μπάλα στο διάβα του, ετοιμαζόταν ο Κώστας Ορφανός να μας πει ότι έρχεται το τρίτο γκολ και ήρθε πριν το πει. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν, πάντως αυτό το 3-0. Στο 26ο λεπτό του αγώνα με τα δύο γκολ. Από τον Ριβάλντο και ένα από τον Τζιοβάνι, αυτή η βραζιλιάνικη κυριαρχία του Ολυμπιακού στην περιγραφή, στην περιοχή του ΠΑΟΚ είναι κάτι που ενδεχομένως λίγοι να περίμεναν. Ο Ριβάλντο, ο οποίος ανεβαίνει κάπου, αφιερώνει τον γκολ, δεν ξέρω αν βλέπει τη σύζυγό του στη σουίτα. Δείτε εδώ αμέσως με το αριστερό, μετά από την σέντρα με το δεξί του Τζόρτζεβιτς, νικάει χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα τον Ατματζίδη. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τον Ριβάλντο. Ξανά και ξανά το 3-0 για τον Ολυμπιακό, Κώστα Ρφανέ. Ξεκίνησα να λέω στη φάση που ο Βόκολος πήγε να κάνει μια παράλληλη πάσα από τη μία. Του πάγκου του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Από τη μία μεριά στην άλλη. Πόσο βρίσκει την άμυνα αποδιοργανωμένη, γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα κενό. Και αμέσως αυτό το κενό έγινε γκολ από την πρώτη πάσα που δόθηκε προς τον Ριβάλντο. Το παιχνίδι λοιπόν φαίνεται να τελειώνει από τα πρώτα του λεπτά υπέρ του Ολυμπιακού εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη και ο Άκης Τολτίδης γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που αντικρίζει και την κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός με την παράδοση συντριπτικά υπέρ του στους αγώνες στην Αθήνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κυριαρχεί στο παιχνίδι από τα πρώτα 25 λεπτά και είναι απορίας άξιο να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει με το 3-0 αυτό στην πλάτη του ο ΠΑΟΚ. Η βαθιά παλιά, υπάρχει φάουλ βέβαια νωρίτερα εκεί και κίτρινη κάρτα στον Μάρκο. Λάβρο Μπαλάφα, για δώσε μου κλίμα, αν και είναι εύκολα να το καταλάβει κανείς. Είναι πανηγυρικό το κλίμα. Να πω ότι το πρώτο γκολ του Ριβάλντο, το 2-0 για τον Ολυμπιακό, από όσα γκολ έχω παρακολουθήσει εγώ φέτος δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού, το πανηγύρισαν πιο έξελα από όλα. Καθώς ζητούσαν όλοι ένα γκολ από τον Ριβάλντο, νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Περιμένουν από τον Βραζιλιάνο να ξεσπάσει, να βοηθήσει την ομάδα και να ανέβει και αυτός ψυχολογικά.
Κώστα Χαλβατσιώτη, δύσκολες ώρες στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πίκρα, απογοήτευση, παγωμάρα, όλα μαζί, αλλά και ψυχραιμία από τον Ρολ Φρίγκερ, ο οποίος δεν έχει σηκώσει κανέναν παίκτη και δεν βλέπουμε να κάνει κάποια αλλαγή, αλλά και στον πάγκο να κοιτάξουμε, δεν είναι οι παίκτες αυτοί που διαθέτει, αυτοί που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την παρούσα κατάσταση και να αλλάξουν κάτι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν την επίθεση του τρίτου τέρματος, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στο σημερινό ΠΑΟΚ να έχει ένα παίκτη ο οποίος να σηκώσει την ομάδα στις πλάτες του και να αλλάξει το ρου ενός τέτοιου παιχνιδιού, ιδιαίτερα όταν είναι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και εκτός έδρας. Τζιοβάνι, πολύ ωραία προσποίηση για τον Ριβάλτο. Και πάλι παλιά για τον Τζιοβάνι, απέφυγε τον Ουντέζε προς τη γλύρ, πρόλαβε την μπάλα. Την πρόλαβε την μπάλα ο Τζιοβάνι, βγήκε και μάζεψε ο Ατματζίδης, αλλά δικαίως ο Βραζιλιάνος που δείχνει πάρα, τον βλέπετε εδώ, πάρα πολύ φρέσκος, πάρα πολύ δραστήριος και κεφάτος, καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι ένα δείγμα της κακής ψυχολογίας των παιχτών του ΠΑΟΚ. Βλέπετε ο Ριβάλτο με αντίπαλο τον Ουντέζε, ο οποίος είναι και γρήγορος και φρέσκος, διεκδίκησε μια χαμένη παλιά και την έκανε σχεδόν φάση για γκολ. Είναι πολύ πιο αργός βέβαια. Σωστό. Μάρκος, για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ από εδώ. Ο Πάντος και το, θα έχουμε corner ή out εκεί. Υπάρχει corner. Είναι το τρίτο για τον ΠΑΟΚ. Ναι, Κώστα Χαλβατιώτη. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο Φρίγκερ ζήτησε από τον Ζησόπουλο, τον νεαρό, αλλά και από τον Σκαρμούτσο να σηκωθούν για προθέρμανση. Εδώ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που ψάχνουν να βρουν το χώρο για την προθέρμανσή τους. Ο Φουτσίνι πήγε να εκτελέσει πλασαριστά προς το Χάγκαν, αλλά θα έχουμε επανάληψη του κόρνερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 3-0 στα γκολ και ο ΠΑΟΚ 3-0 στα κόρνερ, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία για τον κέφαλο. Να το κόρνερ τώρα από το Φουτσίνι, έχει περάσει μπάλα. Out, δεν έχει δει ο διαιτητής την υπόδειξη του επόπτη και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Το επόπτη παραμένει με την σημαία υψωμένη. Τώρα τον βλέπει ο Καμινάρης. Ναι, δεν έκανε το βασικό εδώ ο Καμινάρης βέβαια, που είναι να κοιτάξει αμέσως τον επόπτη του σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε εδώ πώς η μπάλα πέρασε έξω από, από τη γραμμή του out. Ριβάλτο, ο Τζιοβάνι στη γραμμή του πλαγίου out. Τραυματίστηκε ο Μάρκος, κατά πάσα πιθανότητα προσαγωγός. Ο Δημήτρης Μάρκος λοιπόν άτυχος και πέρσι, κοιτάξτε εδώ πως προσπαθεί να τεντώσει τον προσαγωγό του. Τάχει με την ατυχία του, όλα του γάμου δύσκολα για τον ΠΑΟΚ απόψε εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αλλά μια ονειρική βραδιά όπως εξελίσσεται μέχρι τώρα για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή είναι ο Μάρκος. Κώστα Χαλβατσιώτη, ζήτησε αλλαγή ο Μάρκος. Ναι, και τώρα θα καλέσει αμέσως έναν από τους δύο παίκτες που πήγαν για προθέρμανση. Πήρε την εντολή ο βοηθός του Φρίγκερ. Λογικά θα μπει ο Σκαρμούτσος. Γρήγορα ζητάει ο Μάρκος την αλλαγή. Εμείς θα δούμε όμως το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά τύχη εκεί μέσα που είναι πολύ βαθιά στη βουνική χώρα. Δεν είμαι γιατρός, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει. Ριβάλτο, τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ προς το παρόν στο τύφος. Φεύγει τώρα ο Χάγκαν για να πάει να μαρκάρει τον Καφέ που είναι δίπλα. Και έξι παίχτες του Ολυμπιακού στη μεγάλη περιοχή του Ατματζίδη. Για να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου. Θα είναι πλασαριστά να αφήσει για τον Τζόρτζεβιτς που είναι αμαρκάριστος. Το σούτ με το αριστερό, η κοντ και τελικά η μπάλα θα καταλήξει out. Καθώς βρήκε σε πόδι ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Και όλα αυτά κυρίες και κύριοι στο 32ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 3-0 ο Ολυμπιακός προηγείται με βραζιλιάνικα γκολ. 2 τα πρώτα του από τον Ριβάλτο και ένα του Τζιοβάνι, ο οποίος στο πρωτάθλημα δεν έχει ξανασκοράρει, έτσι δεν είναι, Λάμπρο Μπαλάφα? Πρώτο γκολ και για τον Τζιοβάνι στο πρωτάθλημα λοιπόν, είχε βάλει γκολ με τον Άρη, πράγματι, ναι, σωστό. Το οποίο είχε δώσει και τη νίκη του στον Ολυμπιακό, στο γήπεδο Χαριλάου. Θεοδωρίδης, σε λίγο θα έχουμε την αλλαγή με τον Ζησόπουλο στον αγωνιστικό χώρο. Ανατολάκης όπως κατέβασε με το στήθος ο Θεοδωρίδης, για να δούμε
αν θα βρει κάποιο διάδρομο ΠΑΟΚ. Ο Φουτσίνη, πολύ καλή κίνηση από το Φουτσίνη, τάκλιν καθαρό και εκεί ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε από τον Μαυρογεννίδη για το τέταρτο κόρνερ του ΠΑΟΚ. Δείτε εδώ πολύ καλή κίνηση από το Φουτσίνη, αλλά έρχεται εδώ ο Μαυρογεννίδης για να στείλει την μπάλα κόρνερ. Έγινε και αλλαγή με τον Μάρκο έξω και τον Γιώργο Ζησόπουλο στον αγωνιστικό χώρο. Και το κόρνερ τώρα από τον Θεοδωρίδη. Ο Ριβάλντο με το κεφάλι έβγαλε. Αν τσιμπήσει εδώ ο Κάστα, είναι επικίνδυνα τα πράγματα και την τσίπησε την μπάλα. Βέβαια ο Ριβάλντο άργησε, δεν έδωσε τον Τζόρτζεβιτς. Τον βρήκε όμως τώρα αμαρκάριστο. Τζόρτζεβιτς σουτ και μάζεψε ο Ατμαζίδης μια υποδειγματική αντεπίθεση από την πλευρά του Ολυμπιακού που έχει τραυματισμένο ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι ο Ατμαζίδης διώχνει την μπάλα πλάγιο out. Βλέπεις Παύλο ότι ενώ όπως είπες άργησε ο Ριβάλντο να κάνει την πάσα, επειδή έχει τεχνική τελειότητα κάλυψε το χρόνο, που έχασε με την τέλεια πάσα την οποία έδωσε στον Τζόρτζεβιτς. Και εν τω μεταξύ έχουμε και τον κίτρινη κάρτα στο Χασιώτη, την μπορείτε να δω ακριβώς για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε όπως είδατε στο replay πάνω στον ΟΚΑ, με αποτέλεσμα ο Κύπριος να παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, όπου εκεί πάμε τώρα για τον Λάμπρο Μπαλάφα. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς σηκώνεται, δίνει συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Συνεχίζουμε, τους λέει. Αυτά είναι τα λόγια του. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός να επαναπαυθεί πάνω σε αυτό το 3-0, το οποίο εντάξει είναι σίγουρα ένα σκόρ ασφαλείας, αλλά θέλει να δει έναν Ολυμπιακό να έχει διάρκεια. Αυτό του φωνάζει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό που έλεγε ο Κώστας Ορφανός πριν για το πότε θα σταματήσουν οι μηχανές του Ολυμπιακού να λειτουργούν στο full. Ο Μπάγκεβιτς δεν το θέλει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Νομίζω έχει τη δυνατότητα, έχει πολύ καλούς παίκτες στον πάγκο. Αν χρειαστεί να ρυθμίσει τη λειτουργία της ομάδος, να το κάνει με παίκτες από τον πάγκο. Οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο πρέπει πάντα να δίνουν αυτό το οποίο μπορούν, παρά το ότι ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και στην Ευρώπη. Για να δούμε τι θα πούνε και για το απόψινο παιχνίδι και για το ευρωπαϊκό αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Εμείς θα μείνουμε στον αέρα μέχρι και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από το οποίο θα ενημερωθείτε πλήρως για όλα τα θέματα που έχουν προκύψει σήμερα και είναι πολλά και σημαντικά, αφορούν και το ποδόσφαιρο και τις σημερινές εκλογές της ΕΠΟ, αλλά και την παρέμβαση Μπιν Λάντεν σήμερα στις αμερικανικές εκλογές. Θα μείνουμε λοιπόν στο Στάδιο Καρισιάκη για να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων και όπως φαίνεται οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού. Αμέσως μετά το παιχνίδι συνεχίζουμε live από εδώ, από το Στάδιο Καρισιάκη μέχρι και το δελτίο ειδήσεων. Ριβάλντο, ο Κάς. Ο Τζιοβάνι ζητά την μπάλα στην άλλη πλευρά. Προτιμά τη σιγουριά του Ριβάλντο ο Κας. Εκείνος αλλάζει παιχνίδι προς τον Τζόρτζεβιτς, σε όλο το πλάτος του γηπέδου. Κάνει κίνηση ο Πάντος και παίρνει μπάλα. Είναι ο Καρυπίδης μπροστά του. Ο Πάντος κρατά την μπάλα. Βέβαια δεν έχει το πρόβλημα ότι είναι... Ναι, ότι κλωτσάει με το δεξί. Ήθελα να κάνω αυτή την επισήμανση. Συγγνώμη, ας δούμε όμως τη φάση, ναι. Τη φάση. Πήγε να κάνει το τούνελ εκεί κατά από τα πόδια του αντιπάλου του. Ο Ατματζίδης θα απομακρύνει. Ναι, Κώστα, ναι. Ήθελα να κάνω την επισήμανση για τον Πάντο, ότι ενώ υπάρχει στον πάγκο ένας πολύ καλός παίκτης που λέγεται Βενετίδης, ο οποίος είναι και αριστεροπόδαρος, ο κ. Μπάγκεβιτς προτιμάει τον Πάντο από την αριστερή πλευρά και αφήνει στον πάγκο τον Βενετίδη. Προφανώς έχει κάποιους λόγους. Εγώ πιστεύω κυρίως στον αμυντικό τομέα. Στον ανασταλτικό τομέα. Στον ανασταλτικό τομέα που πιθανότατα υπολογίζει περισσότερο. Ο επόπτης λέει ότι η μπάλα έχει βγει, πλάγιο out, και το καταλογίζει. Ο Μαυρογεννίδης έχει αντίρρηση και εσείς εδώ βλέπετε το replay. Έχω την αίσθηση ότι η μπάλα δεν βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία για την εξέλιξη του αγώνα αυτή την ώρα. Ο Ουντέζε ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Κανένα πρόβλημα για την άμυνα του Ολυμπιακού και την εστία του Νικοπολίδη που πολύ γρήγορα βγάζει τον Τζιοβάνι. Αν πάρει μπάλα ο Τζόρτζεβιτς εδώ θα υπάρξει πρόβλημα για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήρε μπάλα ο Τζόρτζεβιτς και έβγαλε για τον Οκάφσο ο Κάς για τον Ριβάλντο. Ανοιχτή και πάλι η άμυνα του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο, πάει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Δεν μπόρεσε όμως να το κάνει. Και έτσι ο Ατματζίδης μετά από την παρέμβαση του Ανδράλα. Βλέπετε το φόβο αυτό που λέμε των αμυντικών του ΠΑΟΚ, ο Ανδράλας, ο επόμενος παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα ήρθε ο Στοτίδης στα 25 μέτρα και προτίμησε να την γυρίσει πίσω παρά να βγει μπροστά, επειδή ακριβώς δεν έχει την ψυχολογία να το κάνει. Και η κυριαρχία του Ολυμπιακού συνεχίζεται με τον Πάντο αυτή τη φορά πάνω στην μπάλα. Ο Σαλπικίδης
με μεγάλη δόση μαχητικότητας πήρε την μπάλα, αλλά εκεί ήταν ολομόναχος ανάμεσα σε τέσσερις. Δεν έχει τύχει με τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, όσο και γρήγορος να είναι, δεν μπορεί να φύγει. Η βαθιά παλιά από το Σούρερ. Έχει κάνει 7-8 παλιές τέτοιες ο Σούρερ, συνήθως προς τα αριστερά, προς τον Τζόρτεβιτς. Τώρα ο στόχος του ήταν ο Κας, ο οποίος παίρνει την μπάλα από τον Μαυρογεννίδη. Ζητάει στήριξη, δεν την βρίσκει στο κέντρο και την αφήνει την μπάλα στον Ανατολάκη. Στολτίδης έβγαλε όμορφα τον Οκά μαρκάριστο. Τζιοβάνι, κίνηση από τον Καφέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κάς. Επιχειρεί ένα γύρισμα όχι καλό. Τρικυμία πάλι και στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Υπάρχει φάουλ από τον Στολτίδη, αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Κόβει το Φουτσίνι ο Μαυρογεννίδης και κερδίζει φάουλ ο διεθνής οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού. Πάνω στη φάση έγινε βέβαια το μαρκάρισμα. 31 το λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-0 με δύο γκολ του Ριβάντο και ένα του Τζιοβάνι. Εδώ είδατε εσείς και πάλι το replay της ανατροπής του Μαυρογεννίδη. Τζόρτζεβιτς για τον Πάντο. Καφές και Τζόρτζεβιτς. Έπεσε κάτω ο Σούρερ, έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα εκεί. Δείχνει την και έχει ένα διάλογο στο Σαλπικίδη, με το Σαλπικίδη δείχνει το χτύπημα το οποίο δέχτηκε εδώ από, καταρχήν από τον Χάγκαν βέβαια. Δεν τον ακούμπησα λέει στο διευθυντή ο Σαλπικίδης. Μαυρογεννίδης Ιωβάνη δεν έχει στήριξη, οπότε αφήνει στο Μαυρογεννίδη πάλι. Παίρνει μπάλα ο Καφές, προσποίηση για το Στολτίδη. Δυνατή παλιά την οποία προλαβαίνει πάντως ο Πάντος. Τζόρτζεβιτς, Μαυρογεννίδης, Γιάννης Οκάς. Μπροστά του Ουντέζε αμέσως για τον Καφέ. Έκοψε στο Ριβάντο, καλή κυκλοφορία μέχρι τώρα από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Κράτησε ο Βραζιλιάνος για τον Καφέ και πάλι. Τα κουνάκια που δεν έπιασε την μπάλα φτάνει πάντως στον Οκά. Καφές, κίνηση από τον Οκά, δεν θα περάσει μπάλα. Πλάγιο out όμως για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ελέγχει το χώρο του κέντρου και έχει κυκλοφορία πολύ εύκολη απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ψυχικές δυνάμεις. Ωραίο αεροπλανικό του Ριβάντο και να και να σουτ. Έχει ανεβεί ο Βραζιλιάνος, θέλει να κάνει πράγματα σήμερα, να ευχαριστήσει και τον κόσμο, να προσαρμοστεί και σε ένα καλό αγωνιστικό τέμπο εν ώψη του αγώνα με τη Μονακό. Το λογικό θα είναι ο Μπάκετς κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο να τον αντικαταστήσει τον Ριβάντο, γιατί θυμίζω ότι μετά από τον αγώνα με τη Μονακό, κοιτάξτε το τι έκανε, που έφερε την μπάλα στο αριστερό και έπιασε αμέσως για να φύγει out. Μετά από τον αγώνα με τη Μονακό την Τετάρτη, την άλλη Κυριακή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι επίσης. ΑΕΚ Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό στάδιο αυτή τη φορά. Από το πρώτο ημίχρονο σκεφτόμαστε υποχρέωση του Ολυμπιακού στη συνέχεια. Ναι, διότι φαίνεται ότι είναι τελειωμένο το παιχνίδι. Ακριβώς γι' αυτό το λέω, γιατί είπα στην αρχή ότι θα εξαρτηθεί από τον ΠΑΟΚ αν θα γίνει το παιχνίδι ντέρμπι και πραγματικά ο ΠΑΟΚ φρόντισε πολύ σύντομα το παιχνίδι να μην είναι ντέρμπι. Κοιτάξτε εδώ και πάλι έμπερνα η παλιά ούτε προς το κέντρο. Κώστα Χαλβατσιώτη, κάτι μου λες για το φρίγκερ χαρακτηριστικό. Έχει τρελαθεί με τα λάθη, με τις λάθος επιλογές των παιχτών είτε στην άμυνα είτε και στο κέντρο όταν θα μπορούσαν να κάνουν παιχνίδι και μάλιστα είναι χαρακτηριστικές χειρονομίες όταν γίνονται αυτά τα λάθη, τα οποία ένα από τα οποία ήταν πεθαριώδες. Ριβάλτο. Όταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στηρίζονται στην πειθαρχία και στην αυτοσυγκέντρωση και δεν στηρίζονται στη φαντασία που μπορεί να έχουν παικτικά, καταλαβαίνετε μετά από ένα δυσμενές αποτέλεσμα με τρία γκολ στην πλάτη τους ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ να ανακάμψει. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Σαλπικίδης τρέχει, βγαίνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Αντώνης Νικοπολίδης, πολύ μακριά από την εστία του. Η μπάλα είναι πλάγια ότι υπέρ των Ερυθρολεύκων όμως. Μια βαθιά παλιά από τον Βόκολο, ήταν και offside ο Σαλπικίδης.
που δείχνει και την επιθετική μοναξία του Σαλβικίδη. Όπως το λες. Τεσσερακοστό τρίτο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-0. Καφές για το Σούρερ. Φάουλ υπέρ του ΟΚΑ. Το βλέπετε πάλι εδώ. Γιοβάνι. Ριβάλντο. Μαυρογεννίδης. Στολτίδης. Σούρερ. Τζόρτζεβιτς. Κίνηση από τον Πάντο. Προς τα μέσα έρχεται ο Τζόρτζεβιτς. Στολτίδης και τώρα ο Πάντος. Ο Κάς. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ανεβάσει την πίεση του λίγο. Προς το παρόν δεν τα καταφέρνει. Τζόρτζεβιτς. Ανοίγει το Μαυρογεννίδης. Τελικά ο Καφές. Ο Ριβάλντο. Ο Στολτίδης. Passing game συνεχές από τον Ολυμπιακό. Ο Πάντος. Ο Τζόρτζεβιτς στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε, μπαίνουμε στο 45ο λεπτό. Έχουμε τις καθυστερήσεις, Κώστα Χαλβατσιώτη. Δύο λεπτά θα είναι. Μάλιστα. Δύο λεπτά λοιπόν οι καθυστερήσεις. Ο Ατματζίδης υπό το ανελαίητο pressing του ΟΚΑ που φέρνει αποτέλεσμα. Μαυρογεννίδης θα κυνηγήσει ο Καφές. Εύκολα ο Βόκολος. Η κόντρα πάνω στον Καφέ. Τζιοβάνι. Δεν είναι καλή παλιά του για τον ΟΚΑ που έπαιξε δεξιά τώρα. Το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Καθαρά ο Κάς έκοψε. Καφές Γιοβάνι. Πολύ όμορφα τσίπησε και πάλι ο Καφές για τον Ριβάλντο. Στολτίδης. Πάντος. Τζόρτζεβιτς. Ριβάλντο. Να τα δύο λεπτά. Πάντως θα αλλάξει παιχνίδι προς τον Μαυρογεννίδη. Στολτίδης, ό,τι μπορεί κάνει ο Σαλπικίδης εκεί. Πρεσάρει συνεχώς. Ο Μαυρογεννίδης στον Καφέ, κακή παλιά για τον ΟΚΑ, ήλεγξε ο Ουντέζε. Λάθος και από τον Θεοδωρίδη. Ριβάλντο έχει αριστερά τον Τζόρτζεβιτς, δεν τον έχει δει. Τώρα τον βλέπει, κάνει την τρίπλα όμως. Μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται και πέναλτι. Από την παρέμβαση του Βόκολου εκεί. Μια προσπάθεια του Ριβάλντο που τρύπησε και πάλι την άμυνα του ΠΑΟΚ, το κέντρο της άμυνας. Και είχαμε ως αποτέλεσμα το πέναλτι από τον Λεωνίδα Βόκολο. Δείτε εδώ. Εδώ λοιπόν. Εντάξει, είναι το... νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό πέναλτι. Θα έλεγα ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έπρεπε καν ο διαιτητής να δώσει αυτή τη φάση. Δεν έχει βέβαια σημασία, αλλά βάσει περιπτώσει. Έτσι το είδε ο διαιτητής. Και αυτό έκανε. Ο Μπάκεβιτς δείχνει με το χέρι, όπως είδατε, τον Τζόρτζεβιτς για την εκτέλεση του πέναλτι. Πολλοί θα περίμεναν να το εκτελέσει για το χάτρικο Ριβάλντο. Όμως ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς να πάρει και αυτός λίγο τα πάνω του, αν σκοράρει βέβαια, απέναντι στον Ατματζίδη. 4-0 για τον Ολυμπιακό πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο απόλυτος θρίαμβος για τους Ερυθρολεύκους και η απόλυτη καταστροφή για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ασφαλώς και θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να προασπιστεί το όνομά του και την ιστορία του. Έστω κανεί να πέρασε στον Ολυμπιακό. 4-0 ημίχρονο, 4-0 ημίχρονο. Πιστεύω ότι σαν σκορ δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο σκορ στην ιστορία ίσως του ΠΑΟΚ σε ένα ημίχρονο. Όχι με τον Ολυμπιακό, με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και πάλι το πέναλτι από τον Τζόρτζεβιτς. Θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα Αρφανέ, στο δεύτερο ημίχρονο. Για το πώς αποτυπώνεται το θέμα της αλλαγής του προπονητή στην αγωνιστική συμπεριφορά του ΠΑΟΚ, όταν τόσος ντόρος και τόσος λόγος είχε γίνει για την αντικατάσταση του Άγγελου Αναστασιάδη. Όμως αυτά στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, καθώς ο διαιτητής Καμινάρης από τη Θεσσαλία, και ενώ σας βλέπετε την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Τζόρτζεβιτς, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0. Με δύο γκολ από τον Ριβάλντο, ένα από τον Γιοβάνι στο ξεκίνημα μετά το λάθος του Φρασιώτη και ένα από τον Τζόρτζεβιτς
με πέναλτι στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Να δούμε τι θα αλλάξει άραγε. Είναι δυνατόν να αλλάξει κάτι άραγε, Κώστα? Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τίποτα. Το πολύ πολύ ο ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να συντηρήσει την έκταση της νίκης στα πλαίσια τα οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ντέρμπι, το πρώτο μεγάλο της αγωνιστικής. Ο κύριος που έχετε στον δέκτη σας είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια είναι το πρώτο γκολ από τον Γιοβάνι. Κώστα Αρβανέ μετά από το λάθος του Χασιώτη. Ναι. Αμέσως μετά το γκολ από τον Ριβάλτο, το πρώτο του φανταστικό στην απέναντι γωνιά. Επίσης Ριβάλτο με το που βρίσκει την μπάλα με το αριστερό. Και να και άλλος Ριβάλτο για να τον φορτάσετε, που κερδίζει το πέναλτι από τον Βόκολο και η μπάλα στα δίχτυα από τον Τζόρτζεβιτς. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο και πρώτα απ' όλα τον Κώστα Χαλβατζιώτη να δούμε αν ο Φρίγκερ έχει... Θα έχουμε αλλαγή. Ναι, ναι. Θα έχουμε αλλαγή. Ο Σλάτσαν Σπάσιτς τις ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Θεοδωρίδη, ο οποίος δεν προσήλθε από τα αποδυτήρια καν, έμεινε εκεί. Ο Σπάσιτς λοιπόν θα είναι, ο Σπάσιτς θα μπει για αριστερά μπροστά. Αριστερά μπροστά λογικά. Ωραία. Αυτό θα είναι και, το... θα είναι και η είδηση που θα αφορά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για τον ΠΑΟΚ. Και να πάμε και στον Λάμπρο Μπαλάφα να δούμε εάν υπάρχει κάποιο... Υπάρχει μια αλλαγή για να δούμε θα πιο σούρε τελικά για να περάσει ο Σπύρος Βάλλας στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βάλλας παίζει έτσι. Ναι, 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 ναι. Απλώς θα δούμε αν θα βγει ο Σούρερ. Γιατί ο Ανατολάκης είναι στο κήπεδο. Είναι ο Σούρερ, πρέπει να είναι 90%. Δεν είναι. Ο Σούρερ έχει μείνει στα ποδητήρια. Ο Σούρερ λοιπόν έξω και ο Βάλλας τον ξεκουράζει τον Αργεντίνο. Έχει πολλά μάτσα στα πόδια του. Πολλά αγωνιστικά λεπτά ο Μπάγκεβιτς. Και να ζητήσω τον Κώστα Ορφανό μια εκτίμηση στο μέτρο του ανθρωπίνου δυνατού για ένα μάτς που έρχεται από 4-0 στο πρώτο μέρος. Ναι, είναι δύσκολο να πεις πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο, όπως είπα και πριν, μπορεί ο ΠΑΟΚ να επιδιώξει είναι να διατηρήσει στα επίπεδα αυτά την έκταση της ήττας. Δεν βλέπω πολλές πιθανότητες να αλλάξουν τα δεδομένα. Εάν ο Ολυμπιακός κατεβάσει τις μηχανές, ίσως ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να κάνει κάτι, γιατί βλέπω και επιθετικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι δυνατός για να πω ότι θα πετύχει 2 ή 3 τέρματα για να μπει ξανά στο παιχνίδι. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πρώτη επαφή της Σπύρου Βάλλα με την μπάλα. 72η εμφάνιση στην πρώτη εθνική για τον Σπύρο Βάλλα, ο οποίος τώρα κατεβάζει και αφήνει στον Πάντο. Πανηγυριακή, όπως αντιλαμβάνεστε εύκολα και εσείς κυρίες και κύριοι, ατμόσφαιρα στο στάδιο Καρεσκιάκη. Θυμίζουμε ότι στις 8 ο Πανιόνιος θα παίξει στη Λεωφόρο, τον φιλοξενεί ο Παναθηναϊκός σε ένα επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι, με τους πράσινους πλέον να βλέπουν κάποια από τα αστέρια τους να επιστρέφουν στην ομάδα. Μόνο τον Ολυζαντέμπε δεν θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής των Πρασίνων. Και βέβαια και αύριο μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο γήπεδο Χαριλάου, Άρης ΑΕΚ. Μην ξεχάσετε και την εκπομπή μας, παίξτε μπάλα, για τον Ολυμπιακό και την προσπάθειά του στο Champions League θα μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει περάσει μεγάλες στιγμές με τη φανέλα των Ερυθρολεύκων, ο Αλέξης Αλεξανδρής, ο οποίος θα είναι στο στούντιο. Και θα έχετε την ευκαιρία από τις 4 παρακάμερες του Α να δείτε ό,τι δεν βλέπετε σε αυτήν την απευθείας μετάδοση. Στο θέμα που θα επιμεληθούν οι συνάδελφοι. Όπως επίσης άμεση ενημέρωση από το Χαριλάου για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Τα στιγμιότυπα θα μας μιλήσουν οι πρωταγωνιστές. Και βέβαια ρεπορτάζ και από το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού. Γκολ πάρα πολλά από την Ευρώπη. Και ό,τι άλλο θα έχει γίνει στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εθνική κατηγορία. Ριβάλτο. Το φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Αύριο υπενθυμίζω, παίξτε μπάλα στις 9 παρα 10 και βέβαια και ο αγώνας της Καλαμαριάς με την Κέρκυρα απευθείας σε περιγραφή του Αντρέα Παλομπαρίνη από τη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα. Να σας πω ακόμη ότι θα συνεχίσουμε και με τον Κώστα Ορφανό και έχω και κάτι πολύ ευχάριστο να σας αναγγείλω για εσάς τους φίλους του ποδοσφαίρου. Θα δείτε έναν πολύ σημαντικό Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή. Μεγάλο, μη φοβάσαι να το πεις. Ναι, ναι, μεγάλο, μεγάλο. Απλώς περιμένω να εκτελεστεί το φάουλ από τον Ριβάλτο με 5 παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Ριβάλτο. Είχε μάζεψει ο Ατματζίδης. Ο Πρέντραχ Μιγιάτοβιτς θα είναι λοιπόν εδώ μαζί μας με τον Κώστα Ορφανό αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Ένα σέντερφορ μεγάλης κλάσεως.
που έχει κερδίσει Champions League, έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα στην καριέρα του. Παρακολουθεί τον αγώνα και θα έρθει για μια-δυο ερωτήσεις εδώ στο στούντιο του Αλφα στο στάδιο Καραϊσκάκη αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Θα μείνουμε στον αέρα μέχρι να ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του Αλφα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Κώστας Χαλβαθιώτης, στον αγωνιστό χώρο. Σημείο το βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει το αγώνα, αλλά ο Φρίγκερ σηκώθηκε και ζήτησε από το Να δούμε τον Τζιοβάνι με τον Ατματζίδη. Ο Ατματζίδης άφησε έξυπνα την μπάλα, γιατί θα έπεφτε στην παγίδα του να βγει από την περιοχή κρατώντας την στα χέρια. Ναι, Κώστα. Να απομακρύνεται από το χώρο άμυνας και έτσι να αφήνει ακάλυπτο τον Τζιοβάνι, γιατί όσο κάθεται δίπλα του, του δίνει το χώρο και την ευκαιρία να βγει και να προωθηθεί περισσότερο. Εδώ κοιτάξτε πως ο Ατματζίδης έξυπνα πέταξε την μπάλα. Την άφησε από τα χέρια του. Ο Ζησόπουλος. Η παλιά από τον Καρυπίδη. Σαλπικίδης πολύ έξυπνα για τον Φουτσίνη. Να τώρα ο Χάγκαν. Ο Γιάννης Οκάς, κοιτάξτε τον, γι' αυτό είναι πολύτιμος παίκτης ο Οκάς. Ήρθε από την επίθεση και έκοψε την παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κάς, ο οποίος θέλει και αυτός γκολ για να ανέβει ψυχολογικά. Πέτυχε ένα στο Λουιντε, στο πρώτο αγώνα με τη Μονακό. Πάντως, Στολτίδης, Τζιοβάνι. Και έχουμε διακοπή του αγώνα γιατί κάποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Ουντέζε μου φαίνεται, είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο στην άλλη πλευρά, Λάμπρο Μπαλάφα. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στέκεται όρθιος, βλέπει και τους αναπληρωματικούς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή είναι λογικό εν ώψη Μονακό να γίνουν και οι αλλαγές. Όλοι οι αναπληρωματικοί είναι στο σημάκι του κόρνερ, στην εστία του Νικοπολίδη και κάνουν προθέρμανση. Μετά τον Βάλα, λογικά στο 60 και θα έχουμε και δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Λογικό είναι αυτό. Να πάρουν και κάποιες ανάσες οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, οι βασικοί. Ένας λογικά θα είναι ο Ριβάλτο, να δούμε ποιος άλλος μπορεί να αντικατασταθεί. Ο Τζότζεβιτς πάντως δείχνει Κώστα Αρφανέ να ανταποκρίνεται καλά σήμερα στο παιχνίδι μετά και από το πρόβλημα του τραυματισμού που είχε. Ναι, δεν χρειάζεται να πιέσει και πάρα πολύ. Έτσι. Ήρθαν ευνοϊκά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω είναι ένας έξυπνος έμπειρος παίκτης και σιγά σιγά θα αρχίσει να ξαναβρίσει τη φόρμα του και θα είναι πάρα πολύ καλό στις υποχρεώσεις που έχει ο Ολυμπιακός να βοηθήσει. Βόκολος, λάθος, Τζόρτζεβιτς, Ριβάλτο, δεν μπορείς ο Τζιοβάνι. Ο Φουτσίνι με τον Πάντο, δυνατή μονομαχία εκεί. Έρχεται ο Ανδράλας, περνάει πολύ όμορφα ανάμεσα από δύο. Η παλιά του όμως έχει ρίσκο για τον Φουτσίνι, εκείνος την προλαβαίνει και την αφήνει να περάσει αριστερά στο Σπάσιτς. Ο Φουτσίνι το πλασέ, υπάρχει offside βέβαια. Δεν ολοκληρώθηκε αυτή. Καλή επίθεση από την πλευρά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ελεγχόμενο είναι και αυτό. Οριακά μπορεί, εν πάση περιπτώσει... Στο μισό βήμα, ε. Ναι. Ο Καρυπίδης έπεσε κάτω και κέρδισε φάουλ, όπως θα δείτε και στο replay αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με την ίδια διάθεση που μπήκε και στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά βέβαια οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Έχει και 4 γκολ στην πλάτη του. Αλλά τουλάχιστον, αν καταφέρει να κρατήσει αυτή την εικόνα, όπως είπαμε, να είναι μια ήττα όσο το δυνατόν, όσο μπορεί να πει κανείς ότι θα είναι ήττα αξιοπρεπής. Καρυπίδης. Έκοψε ο Βάλας, πιο μακριά ο Ανατολάκης, εκεί που είναι μόνο ο Βόκολος. Τώρα τρέχει ο Ριβάλτο να τον κυνηγήσει και ο Βόκολος με το κεφάλι στον Ηλία Ατματζίδη. Ζησόπουλος. Βόκολος.
Η βαθιά παλιά εκεί που κινείται ο Σαλπικίδης κοντά του Ανατολάκης. Στάθηκε όρθιος, πολύ όμορφα ο Σαλπικίδης, γύρισε προς τη μεγάλη περιοχή. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ εδώ, αλλά το γύρισμα δεν έφερε την μπάλα προς την μικρή περιοχή και έτσι μάζεψε ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ο Βάλας ήταν αυτός που έπεσε πάνω στην μπάλα. Δείτε εδώ πόσο όμορφα απέφυγε παρά και το σπρόξιμο ο Σαλπικίδης στον Ανατολάκη. Του πήρε την εσωτερική, μπήκε προς την περιοχή και εδώ ο Βάλας τον ευνόησε την κόντρα μετά, αλλά ήταν εκεί που έπρεπε τη στιγμή που έπρεπε. Με το βαρύ του στέμπο οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται βέβαια. Ο Βόκολος με κεφαλιά προς τα πίσω για τον Ατματζή την μπάλα, ο Γιωβάνι δεν μπόρεσε. Σπάσιτς. Γυρίζει πίσω να πάρει μπάλα και αφήνει στον Ζησόπουλο. Νέχος Αχλαβασιωτή. Και την τρίτη αλλαγή την οποία καθυστερούσε όχι για λόγους τακτικής αλλά απλά επειδή δεν ξέρει ποιον θα χρειαζόταν να αλλάξει ο Φρίγκερ. Ο Σκαρμούτσος θα μπει, είχε πάρει οδηγίες από την ανάπαυλα του μηχρόνου και τώρα θα δούμε ποιον παίχτη θα αντικαταστήσει. Ο Σκαρμούτσος λοιπόν θα είναι ο τρίτος παίχτης του ΠΑΟΚ. Τον βλέπετε εδώ που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Η κίνηση από τον Ουντέζε, παλιά από το Σπάσιτς, εύκολα ο Αντώνης Νικοπολίδης. Βάζει και το Σκαρμούτσο ο Φρίγκερ Κώστα Ορφανέ. Μήπως και μπορέσει εκεί μπροστά να πιέσει λίγο περισσότερο. Τζόρτζεβιτς πολύ όμορφα έκρυψαν την μπάλα με τον Οκά εκεί. Ο Κύπριος την άνοιξε περισσότερο από όσο έπρεπε. Ο Τζιοβάνι πάντως ελέγχει. Κάνει κίνηση δεξιά ο Μαυρογεννίδης. Ο Τζιοβάνι κατά μέτωπον για τον Οκά. Δεν πέρασε μπάλα στον Ριβάλντο. Και ο Στολτίδης ελευθερώνει με το κεφάλι στον Μαυρογεννίδη. Πάντως. Βάλας. Στολτίδης, Τζόρτζεβιτς, Τζιοβάνι. Αριστερά ο Πάντος δεν έχει προσωπικό αντίπαλο και παίρνει τα μέτρα βγάζοντας τώρα στον Οκά. Ωραία ο Κας, καλή κίνηση είναι ο Βόκολος μπροστά του τώρα. Εκεί κάπου θα τα μπερδέψει ο Κας, έρχεται όμως από πίσω ο Πάντος να κερδίσει. Έχει προηγηθεί όμως φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο καταλογίζει ο Καμινάρης. Και ο Τάσος Πάντος επιστρέφει στην άμυνά του, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την προσπάθεια του ΟΧΑ. Ναι, Λαμπρο Μπαλάφα. Σε 5 αναπληρωματικούς. Ενώ έχουμε τώρα την αλλαγή, να πούμε ότι βγαίνει ο Φουτσίνη και μπαίνει ο Σκαρμούτσος. Σε ακούω, Λαμπρο. Από τους 5 αναπληρωματικούς που είχε σηκώσει ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, κάθισαν πάλι στον πάγκο ο Βενετίδης με τον Γεωργιάδη. Προφανώς δεν θα αποτελέσουν αυτοί οι αλλαγές και έχουν μείνει για προθέρμανση Καστίγιο, ο Γιωργάτος και ο Μάριτς. Μάλλον οι δύο από αυτούς τους τρεις θα είναι οι επόμενες δύο αλλαγές και τελευταίες του Ολυμπιακού. Φάουλ εκεί από τον Χάγκαν στον Πάντο. Ούτε ο Χάγκαν έχει την απόδοση που μας είχε συνηθίσει στις προηγούμενες σεζόν, Κώστα Ορφανέ. Το ίδιο ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι, θα έλεγα, και από πλευράς φυσικής κατάστασης δεν είναι καλά. Κάτι που φάνηκε από την αρχή του παιχνιδιού, που δεν είχε δυνάμεις για κάποιες φάσεις. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως είναι καλή πάστα ποδοσφαιριστή, αλλά... Νάτος τώρα. Πέρασε η μπάλα offside και πάλι στην πρώτη επαφή του Σκαρμούτσου. Με την μπάλα τον βλέπετε εδώ να κοιτάζει τον επόπτη στο βάθος. Λέγαμε για τον Χάκαν ότι είναι καλή πάσα ποδοσφαιριστή, αλλά χρειάζεται και να το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Έξι φορές έχουν συλληφθεί offside οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Καμία οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ζητήσω και τις τελικές προσπάθειες από τους συναδέλφους στο ΒΑΝ κάποια στιγμή και της στατιστικής υπηρεσίας μας. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο σε ένα παιχνίδι που είναι 4-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Βλέπετε, 9 φορές έχουμε τελική προσπάθεια, 9 από τον Ολυμπιακό, 4 από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Από τις 9 φορές νομίζω όταν βάζεις 4 γκολ, έτσι είναι ένα ποσοστό. Πάντως τα στατιστικά λένε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, αυτή τώρα, τη φορά, τουλάχιστον λένε, σήμερα, ναι. Τώρα τουλάχιστον τη λένε. Και βλέπουμε
Τα εύστοχα σουτ. Δηλαδή τα σουτ που κοιτάζουν. Που βρήκαν εστία, αυτό εστία. Είναι. Βρήκαν από τα 9 τα 5 και τα 4 ήταν γκολ. Έτσι είναι. Η ιστορία του ποδοσφαίρου γράφεται με γκολ. Και τώρα κανένας δεν θυμάται χαμένες ευκαιρίες σε δοκάρια. Έτσι. Ο Μπάγεβιτς με τον Περσία χωρίς άγχος. Σκέπτονται τον αγώνα με τη Μονακό πια. Γιοβάνι, Καφές. Τάκλιν θετικό από τον Βόκολο. Καφές όμως επέμεινε και ο Στολτίδης για τον Γιοβάνι. Είναι πιο ανοιχτή παλιά του από όσο θα την ήθελε ο Βραζιλιάνος και ο Χασιώτης απομάκρυνε. Σαλπιγκίδης, ο Σπάσιτς για τον Σκαρμούτσο. Ο Τζόρτζεβιτς κατεβάζει. Ο Βάλας για τον Νικοπολίδη. Θα πιέσει ο Χάγκαν όσο μπορεί. Ο Νικοπολίδης εκεί που κινείται ο Κάς. Δεν μπόρεσε ο Τζόρτζεβιτς. Να ο Σκαρμούτσος τώρα. Τώρα μπήκε, έχει διάθεση και κερδίζει φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς. Δεν ξέρω αν η επόμενη αλλαγή θα είναι του Καστίγιο με τον Τζόρτζεβιτς για τον Ολυμπιακό. Ο Χάγκαν πάντως προς το παρόν θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους Θεσσαλονικείς. Πέντε παίχτες στην μεγάλη περιοχή. Απομάχρυνε ο Στολτίδης. Ο Κάς. Για τον Νικοπολίδη στο αριστερό του η μπάλα. Τώρα κάνει τη μαζί προς τα μέσα για να τη διώξει με το δεξί τελικά. Κεφαλιά από τον Στολτίδη. Ο Ουντέζε εκεί που είναι μόνον ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης. 15ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0, απευθείας μετάδοση του Α. Μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Με τη λήξη του παιχνιδιού θα μείνουμε στο στάδιο Καραϊσκάκη για να ακούσουμε τι θα πούν οι πρωταγωνιστές. Και αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Ανατολάκης άφησε στον Βάλα και από εκεί είναι η σειρά του πάντου, Τζόρτζεβιτς. Καλή κίνηση από τον Ριβάλτο. Αν την βρει την μπάλα στο αριστερό θα υπάρξει πρόβλημα και πάλι για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Όχι. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει γιατί είχαμε θετικό τάκλιν από τον Ζησόπουλο. Ένα ποδοσφαιριστή για τον οποίο ακούγονται πολλά καλά λόγια. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή του. Νάτος πάλι με την μπάλα. Αλλά έκανε το λάθος, την έστειλε πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Χάγκαν, Ζησόπουλος. Σκαρμούτσος. Δεν μπόρεσε ο Χάγκαν, ήρθε πάντως και πάλι πολύ δυνατά. Ω, εκεί είναι πολύ σκληρό το φάουλ και δεν ξέρω αν θα υπάρξει... Όχι, κίτρινη θα έχουμε. Κίτρινη απευθείας, κίτρινη μόνον στον Καρυπίδη. Ήταν μια κίτρινη που προήλθε από τον ενθουσιασμό του νεαρού αυτού παιδιού που λέγεται Καρυπίδης. Δείτε και πάλι εδώ πώς του μάζεψε τα πόδια. Ναι. Ίσως αν το σκορ να ήταν διαφορετικό εδώ να υπήρχε και άλλο χρώμα κάρτας, θα μου επιτρέψετε να πω. Πάντως εγώ θα το πω διαφορετικά ακόμη και σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού που με τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα το συγκεκριμένο παιδί έχει το πάθος να διεκδικήσει τη φάση άσχετο αν αυτή η φάση ήταν σωστό. Πραγματικά μια κίτρινη κάρτα και επικίνδυνο παίξιμο και δείχνει το χαρακτήρα των νέων παιδιών που έχουν διάθεση να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε. Ανεξάρτητα αν σας λέω η φάση ήταν καθαρά κίτρινη κάρτα. Ναι, ναι. Έχει κάποιο πρόβλημα και ο Βάλας, ποιος είναι στο γήπεδο, Λαμπρό? Είναι ο Σπύρος ο Βάλας, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. Οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό και τον φυσικοθεραπευτή του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαλίδη, θα σηκωθεί. Ένας Ολυμπιακός, Λαμπρό Μπαλάφα, που να πούμε ότι θέλει να δει πολύ και τον Χρήστο Πατζατζόγλου πίσω, να μην τον ξεχνάμε τον Χρήστο. Ακριβώς, ο Χρήστο Πατζατζόγλου, ο οποίος θα υποβληθεί σε εγχείρηση στην Φινλανδία. Ελπίζοντας να επιστρέψει δρυμύτερος, καλύτερος από ό,τι ήταν πριν. Βλέπετε τι γίνεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, κυρίες και κύριοι, με την όλα, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να χοροπηδούν στην εξέδρα. Και αντιλαμβάνεστε όλοι τι θα γίνει εδώ μέσα την Τετάρτη το βράδυ, στον αγώνα με την Μονακό. Είναι ένα πολύ κρίσιμο σκαλοπάτι για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι, εν ώψη της θέλησής του, της προσπάθειάς του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Ριβάλντο, Ζιοβάνι, ζογκλερικά εκεί, Στολτίδης, όμορφα ελευθέρωσε προς τον Καφέ και παίρνει μπάλα ο Μαυρογεννίδης, ενώ η όλα συνεχίζεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, λες και ζούμε πάλι στιγμές Ολυμπιακών Αγώνων, στις οποίες εγκαινιάστηκε αυτό το καινούργιο γήπεδο, το καινούργιο Καραϊσκάκη μάλλον.
Ίσως να άξιζε ένα προσεκτικό πλάνο για να μην χάνουμε και μπάλα βέβαια στις εξέδρες του σταδίου. Όσο η μπάλα πέσει στο χώρο της μεσιάς γραμμής βέβαια. Τζόρτζεβιτς. Άφησε ο Πάντος έξυπνα. Ριβάλντο κίνηση από τον Καφέ. Να το σοκά σε θέση για γκολ. Όχι. Εδώ τώρα πώς χάνεται αυτό το γκολ που έχεις Κώστα. Θέλω να πω, όταν λέω πώς χάνεται, τι συμβαίνει εδώ και ο επιθετικός δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Φαίνεται ότι ο Κας έχει πρόβλημα με τον γκολ και έχει επιδράσει πάρα πολύ μέσα του αυτό, γιατί σε αυτή τη φάση έπρεπε να την κάνει με τα αριστερό ή έπρεπε να κάνει κοντρόλ με το δεξί και σούτ με τα αριστερό. Άρα... δεν έκανε τίποτα από τα δυο, έτσι δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Επέλεξε να κάνει εσωτερικό πλασέ, κοιτάξτε και τον μπάκι στο μπάτο. Να το πω έτσι πολύ απλά, φάνηκε μπερδεμένο στην τελική εκτέλεση και ένας επιθετικός που θέλει να σκοράρει δεν πρέπει να είναι ποτέ με δύο γνώμες στην τελική φάση. Για να δούμε τι γνώμη θα έχει εδώ ο Σαλπικίδης που μπαίνει και πάλι προς τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Έχανε το γύρισμα, αλλά ο Πάντος ήταν μπροστά από τον Χάγκαν και παραχώρησε το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Εδώ και πάλι ήρθε ο Πάντος και έδιωξε την μπάλα λίγο πριν έχει την επαφή μαζί της ο Χάγκαν. Ξέρετε, ο Δημήτρης Σαλπικίδης είναι πολύ γρήγορος και δεν είναι εύκολο στους συμπαίκτες του να τον ακολουθήσουν. Στους συμπαίκτες του να τον ακολουθήσουν, να βγουν πρώτοι στη φάση, τόσο ώστε να κάνουμε ένα εύκολο γκολ. Το κόρνερ από τον Σπάσιτς, Ριβάλντο, Βόκολος. Πίσω στο Σπάσιτς η μπάλα, η σέντρα με το αριστερό. Να εκεί ο κίνδυνος και να τον γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Σαλπικίδη. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ που πετυχαίνει αυτό που του χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Το γκολ. Δεν θα το έλεγα ακόμη της τιμής, πάντως ένα γκολ που δείχνει, βλέπετε εδώ και τους οπαδούς του, που παίρνουν μια ανάσα. Κοιτάξτε εδώ και πάλι τη φάση κυρίες και κύριοι. Η κεφαλιά είναι από το Σκαρμούτσο και το κοντινό πλασέ από το Σαλπικίδη. Ναι Κωνσταρφανέ. Ναι, οπωσδήποτε ένα γκολ είναι ένα γκολ. Από εκεί και μετά... για να μιλάμε για κάτι περισσότερο πρέπει να υπάρξει συνέχεια, έτσι, αλλά σημασία έχει ότι έστω ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα γκολ από τις λίγες φάσεις που κατάφερε να δημιουργήσει. Είναι το πέμπτο γκολ που βλέπετε απόψε από την απευθείας μετάδοση του Α, κυρίες και κύριοι, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Πάμε για λίγο στους πάγκους, έτσι να πάρουμε λίγο κλίμα και πρώτα στον πάγκο του Ολυμπιακού και στον Λάμπρο Μπαλάφα. Εκνευρίστηκε ο Ντουσάν Μπάγεβιτς γιατί στην πρώτη κεφαλιά... από εδώ τους... έχουμε πρόβλημα με τον Αθματζίδη, δεν είχαμε τελικά μετά από το ρυψοκίνδυνο γύρισμα του Λεωνίδα Βόκολου. Ναι Λάμπρο. Στην κεφαλιά την πρώτη που πήρε ο Σκαρμούτσος, ο Μπάγεβιτς σηκώθηκε εκνευρισμένος και φώναζε τρεις παίχτες. Πήδηξαν τρεις παίχτες του Ολυμπιακού με τον Σκαρμούτσο. Αυτός όμως ήταν νικητής από τη μονομαχία και στη συνέχεια ο Σαλπικίδης έβαλε τον γκολ. Ήταν εκνευρισμένος και τώρα φώναξε τον Καστίγιο. Θα είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε λοιπόν αν θα βγει ο Τζόρντιβιτς ή κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Προς το παρόν όμως αυτό που θα δούμε είναι το φάουλ που θα εκτελέσει ο Μπενίζερ Χάγκαν και θα φέρει πέντε παίχτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Του Ολυμπιακού είναι χαμηλά εκτελεσμένο. Η μπάλα περνά προς τα πίσω. Είναι τρεις παίχτες του Ολυμπιακού. Εκεί ο Στολτίτης έδιωξε. Κεφαλιά από τον ΟΚΑ. Κατέβασε ο Τζόρτζεβιτς. Υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού νομίζω του Κύπριου ποδοσφαιριστή του Γιάννη ΟΚΑ. Αν είναι αυτός Λάμπρο Μπαλάφα που είναι πεσμένος στον αναγνωστόχρονο. Ή ο ΚΑΣ, ο ΚΑΣ παιδιά. Ναι, ο ΚΑΣ είναι. Τον βλέπω και εγώ το κοντινό πλάνο τώρα που παίρνουμε από το αυτοκίνητο των εξωτερικών μεταδόσεων του Α που καλύπτει αυτόν τον αγώνα με 15 κάμερες στο στάδιο Καρεσκάκη. Και πάμε για λίγο και στον Κώστα Χαλβατσιώτη, στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να δούμε τι γίνεται μετά από αυτό το γκολ του δικεφάλου. Καταρχήν το γκολ πέτυχε ο Σαλπικίδης, έκανε για πρώτη φορά τον Φρίγκερ να χαμογελάσει στον πάγκο, αλλά από εκεί πέρα αμέσως χρειάστηκε να μπει ο ίδιος μέχρι το χορτάρι να φτάσει. Ήταν έτοιμος να μπει και στον αγωνιστικό χώρο βλέποντας ένα λάθος και πάλι γύρισμα προς τον τερματοφύλακα στην προηγούμενη φάση που παρακολουθήσαμε. Και ένα τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι το γκολ πέτυχε ο ΠΑΟΚ, συμμετοχή σε αυτό είχαν δύο από τις αλλαγές, ο Σπάσιτς και ο Σκαρμούτσος. Σωστό. Και αυτό βέβαια είναι σχετικό, πολύ σχετικό Παύλο, αλλά να που έγινε. Ναι, πάντως έγινε. Ήταν η σέντρα από το Σπάσιτς από αριστερά και η κεφαλιά πάσα του Σκαρμούτσου του σκόρερ. Πάντως έγινε ένα γκολ από δύο διεκδικήσεις που κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, στην πρώτη τη φάση και στη δεύτερη πάλι από διεκδίκηση. Δύο διεκδικήσεις ήταν ένα γκολ. Και λέμε στο ποδόσφαιρο, κερδίζει η ομάδα η οποία θα κερδίσει τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν είναι Λάμπρο, δεν ξέρω τώρα με τον τραυματισμό του ΟΚΑ μήπως αλλάζει. Ο Κάς, θα βγει. Ναι, θα βγει. Ο Κάς και θα μπει ο Καστίγιο. Μάλιστα. Βλέπω του δένουν και το χέρι του Γιάννη ΟΚΑ.
Νομίζω είναι χέρι, είναι το όμως, δεν μπορώ να διακρίνω καλά από εδώ πάνω. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Μπάγκεβιτς βγάζει τον Οκά, ελπίζοντας να μην υπάρχει κάτι σοβαρό στον καρπό, έτσι. Οπότε λογικά θα τεθεί στη διάθεσή του για τον αγώνα με τη Μονακό, αφού βεβαίως του παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες από το ιατρικό team των Ερυθρολεύκων μέσα στις επόμενες ημέρες. Και ο Νέρι Καστίγιο λοιπόν είναι ο άνθρωπος που παίρνει τη θέση του ΟΚΑ, τον βλέπετε εδώ στην 42η εμφάνισή του στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Με 10 γκολ ο Καστίγιο μπαίνει στον αγώνα μέχρι τώρα στην καριέρα του στην πρώτη εθνική. Και έχει και έναν διάλογο με τον Ριβάλντο εκεί ο Καστίγιο για το πώς θα διαταχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα τα δούμε εν της πράγμασιν. Καφές για τον Ανατολάκη, ένας Ολυμπιακός που παίζει με ρυθμό ρελαντή βέβαια, όπως είναι λογικό και φυσικό μάλλον. Έτσι είναι, όταν έχεις 4 γκολ από τον πρώτο ημίχρονο και έχεις και κρίσιμα παιχνίδια στη συνέχεια, προσπαθείς να συντηρείς δυνάμεις. Βάλας φάουλ που κερδίζει από το Χάγκαν. Άφησε το πλεονέκτημα ο Καμινάρης. Ο Στολτίδης για τον Καφέ, ο Καφές για τον Καστίγιο. Ο Στολτίδης και δεξιά ο Μαυρογεννίδης. 25ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-1 στο στάδιο Καραϊσκάκη, όπου θα μείνουμε και μετά το τέλος της αναμέτρησης για να δείτε τους πρωταγωνιστές να μιλούν. Θα ακούσετε τον Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς σε μια-δυο ερωτήσεις να μας μιλήσει για αυτό το παιχνίδι. Και αμέσως μετά θα πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, από όπου θα ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Και βέβαια αύριο 9 παρα 10 παίξτε μπάλα με όσα δεν είδατε απόψε στην μετάδοση και πλούσιο ρεπορτάζ. Καλή κίνηση τώρα από τον Τζόρτζεβιτς για να δούμε αν θα φέρει την μπάλα στην περιοχή με σέντρα. Δεν είναι καλό το γέμισμά του, εύκολα ο Ατματζίδης μάζεψε. Επίσης αύριο στην εκπομπή μας παίξτε μπάλα όλα τα γκολ βέβαια και ρεπορτάζ από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εθνική. Απευθείας ενημέρωση με τα στιγμιότυπα του αγώνα Άρη ΑΕΚ που μόλις θα τελειώσει, δηλαδή εκείνη την ώρα περίπου που θα βγούμε στον αέρα, θα έχει τελειώσει το μάτς από τις 9. Οπότε θα σας δείξουμε τα στιγμιότυπα, θα δείτε τους πρωταγωνιστές να μιλούν μπροστά στην κάμερα. Πάρα πολλά γκολ από τα ξένα γήπεδα και διαγωνισμούς για να κερδίσετε πλούσια δώρα τόσο στο σπίτι, όσοι τηλεφωνήσετε από το σπίτι, όσο και όσοι φίλοι θα είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλεσμένοι μας στο στούντιο αύριο θα είναι ο Αλέξης Αλεξανδρής, σεντερφόρ της Λάρισας πια, αλλά με γνώση όλων των πραγμάτων που αφορούν τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, και ένας παλιός γνώριμος για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και όχι μόνο και αυτός, ο Μπλένταρ Κόλλα, θα μας μιλήσουν για το πρωτάθλημα. Εκτελέστηκε το φάουλ, βγαίνει ο Νικοπολίδης με γροθιές από μακρίνη. Πάντως και Χάγκαν, κέρδισε ο αμυντικός του Ολυμπιακού και να ο Ριβάλντο που βγάζει έξυπνα τον Τζόρτζεβιτς. Είναι ο Μαυρογεννίδης δεξιά, τον είδε ο Τζόρτζεβιτς. Πέρασε όμορφα ο Μαυρογεννίδης, αλλά άνοιξε περισσότερο την μπάλα από όσο θα έπρεπε και έδωσε έτσι την ευκαιρία στον Ζησόπουλο να την διώξει πλάγι out. Και γι' αυτό είναι πεσμένος ο Χάγκαν, όπως μου λέει ο Λάμπρος Μπαλάφος, και γι' αυτό ο Καφές πετάει την μπάλα πλάγι out. Εκ νέου. Ακόμη μια διακοπή, ένα μικρό πρόβλημα και με τον Τάσο πάντως στη γραμμή του πλαγιού out. Δείτε εδώ πόσο ο Χάγκαν πέφτοντας δεν πάτησε καλά στη μονομαχία του με τον πάντο. Κοιτάξτε εδώ τη σκισμένη κάλτσα του πάντο, ένα πολύ ωραίο πλάνο, ναι, ποδοσφαιρικό, ναι, πράγματι, πλάνο. Πράγματι. Και το ψυχτικό στο πόδι του. Πάντως ένας ποδοσφαιριστής που δίνει λύσεις πολλές στον Ολυμπιακό. Στολτίδης Ριβάλντο. Δύο γκολ σήμερα. Σκαφτή παλιά για τον Πάντο. Κοιτάξτε το Σαλπικίδη που έχει γυρίσει για να τον μαρκάρει. Και από αυτήν την πολύ μαχητική μονομαχία προκύπτει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και κίτρινη κάρτα στον Σαλπικίδη. Νομίζω τραβηγμένη από τον διευθυντή. Υπερβολική ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δεν χρειαζόταν σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Εντάξει, τον έπιασε. Πάντως μπάλα αλλά κυνηγάει. Δεν είναι τώρα για κίτρινη κάρτα αυτό το μαρκάρισμα. Υπερέβαλε αυτόν ο κ. Καμινάρης εδώ. Το φάουλ πάντως το οποίο ξαναβλέπετε είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Είναι και ο Γιώργος Ανατολάκης μπροστά. Έχει πετύχει δύο γκολ σε αυτή την εστία ο Ανατολάκης
στο πρωτάθλημα με την Καλυθέα και με τον Εργοτέλη. Και μαζί του και άλλοι πέντε παίκτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε τον Τζόρτζεβιτς σε αυτό το φάουλ. Έγινε κεφαλιά από τον Καφέ, έχει προηγηθεί όμως φάουλ στην προσπάθειά του να στηριχτεί πάνω στον αντίπαλό του ο Παντελής Καφές, που επιστρέφει στην αμυνά του. 181 φορές με την αποψινή παίζει στην πρώτη εθνική. 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Καφές. Και πρωταθλητής Ευρώπης, παρακαλώ, με την εθνική μας ομάδα το καλοκαίρι. Παντελής ο Καφές είναι παιδί που ήρθε στον ΠΑΟΚ όταν ήμουν εγώ στη διοίκηση και υπεύθυνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είχε πολύ γρήγορη εξέλιξη, είναι σοβαρό παιδί και γι' αυτό κάνει μια σταθερά καλή καριέρα. Ο Σπάσης με τον Ανατολάκη βγαίνει πλάγια και πάλι και θα έχουμε κόρνερ από την παρέμβαση του Γιώργου Ανατολάκη, ο οποίος λέει όχι, τον βλέπετε εδώ χαμογελώντας να λέει όχι στον διαιτητή. Εδώ εσείς ξαναβλέπετε. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος αν έχει βρει. Από εδώ ίσως έχουμε μια άποψη καλύτερη. Ναι, βρήκε πάλι ο Ανατολάκης βεβαίως. Και έχουμε το κόρνερ με τον Σπάσιτς και πάλι. Ο Ριβάλτο, ο οποίος είναι στην περιοχή, θα απομακρύνει σε πλάγιο του. Πάντως φάσεις σαν αυτές που είδαμε πριν, τις οποίες εμείς έχουμε ευκαιρία να τη δούμε στην τηλεόραση, ό,τι και να δώσει ο διαιτητής θα πρέπει να τον αδικούμε, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό για την άλλη ομάδα, γιατί οι αποφάσεις που παίρνει είναι σε 10 δευτερόλεπτα. Σωστό. Ο Κώστας Ορφανός πάντα κοντά μας από το ξεκίνημα του αγώνα, με διαπρεπή καριέρα στα ελληνικά γήπεδα, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Σκαρμούτσος, στάθηκε όρθιος ο Σκαρμούτσος εκεί, επιχείρησε να περάσει χωρίς επιτυχία στον Αντράλα που βγήκε μπροστά, πάντως υπάρχει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί, αυτό δεν μπορεί να μην του το αναγνωρίσουμε. Αυτό περίμενε ο κόσμος να δει από τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον να προσπαθεί, και από εκεί και μετά είπαμε, στο ποδόσφαιρο δεν μετράει μόνο το αποτέλεσμα, μετράει όλη η προσπάθεια και έστω και σε ένα ντέρμπι αν υπάρχει βαρύ σκορ. Να το κόρνερ, πέρασε, δεν πέρασε μάλλον η μπάλα, ο Ριβάλτο έκοψε και πάλι. Ο Σπάσιτς κέρδισε, άφησε για τον Χάγκαν, καθυστέρησε ο Χάγκαν, αλλά τώρα έχουμε τον Καρυπίδη, Σαλπιγκίδης, και εδώ θα υπάρξει κάποιο ζήτημα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Βγαίνει αντεπίθεση από τον Ολυμπιακό με τον Μαυρογεννίδη. Η παλιά είναι στο Ριβάλτο, η κίνηση είναι από τον Τζόρτζεβιτς, έχουν επιστρέψει τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ. Ριβάλτο για τον Τζιοβάνι, είναι δεξιά ο Μαυρογεννίδη σε θέση για γκολ. Το πλασέ, η μεγάλη απόκρουση αυτή την ώρα από τον Ατματζίδη. Συνεχίζεται η φάση. Ο Μαυρογεννίδης σκάβει, η μπάλα στον Τζόρτζεβιτς και θα έχουμε μια γρήγορη αντεπίθεση από την πλευρά του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Έπαιξαν ιδανικά την αντεπίθεση του παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά το πλασέ του Μαυρογεννίδη αποκρούστηκε από τον Ατματζίδη. Ήρθε πάντως πάρα πολύ όμορφα και έκλεψε την μπάλα από τον Ανδράλα. Ο Μαυρογεννίδης χτυπιέται, όπως είδατε, για λίγο δεξιά στην οθόνη σας. Τζιοβάνι δεν βοήθησε τον Καστίγιο. Χαλάρωσαν οι άμυνες, έγινε πιο ελεύθερο το παιχνίδι, γι' αυτό υπάρχουν και πολλά λάθη. Και βέβαια η ομάδα η οποία έχει, θα έλεγα, καλύτερη ποιότητα, ίσως είναι αυτή που από αυτό το χαλάρωμα ευνοείται για να δημιουργεί ευκαιρίες. Εδώ δείτε πόσο Τζιοβάνι κάνει τελική μπάλα στο Μαυρογεννίδη, φέρνει την μπάλα στο δεξί, αλλά βγαίνει και του κλείνει. Ναι, είναι πολύ καλή απόκριση από τον Ηλία τον Ατματζίδη. Κόκκινη κάρτα στον Καρυπίδη. Μάλιστα, κόκκινη στον Καρυπίδη. Λάμπρο Μπαλάθα, πες το πάλι, δεν ξέρω αν βγήκε. Στη φάση της αντεπίθεσης του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι ποιο Ολυμπιακού. Έξω από την περιοχή, έκανε μία κίνηση μπλοζόν, θα έλεγα, ο Χρήστος Καρυπίδης. Τον είδε ο διαιτητής, άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι και μετά από δύο λεπτά του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτό το επιτρέπει ο κανονισμός. Ναι. Θα έλεγα όμως ότι δεν χρειαζόταν, είναι αυτό μια είναι υπερβολική πράξη σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει όμως κανένας δεν μπορεί να δικήσει στο διαιτητή, γιατί αφού είδε αυτή τη φάση υπέδειξε τη δεύτερη κίτρινη. Μάλιστα. Ακόμα ένα πρόβλημα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με τον Ζησόπουλο τώρα. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, να μια επικίνδυνη σέντρα σουτ από τον Ζησόπουλο. Το κλίμα της οποίας δεν το είχαν καταλάβει ούτε η αμυντική του Ολυμπιακού, ούτε και ο Σαλπικίδης βέβαια, που άργησε παρότι είναι εκρηκτικός να μπει στη φάση. Δείτε εδώ, ναι, πόσο ο Ζησόπουλος γεμίζει. Ήταν μακριά από ο Σαλπικίδης, εντάξει, λογικό. Ολυμπιακός με τον Τζόρτζεβιτς και τον Ριβάλντο. Αλλαγή παιχνιδιού στην άλλη πλευρά προς τον Τζιοβάνι. Πάμε γρήγορα στο Λάμπρο Μπαλάφα. Σε λίγο Μάριτς, τρίτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Κώστα Χαλβασιώτη.
έχουμε εσωτερικές αλλαγές αναγκαστικές μετά από την αποβολή αυτή. Ο Χάγκαν καταρχήν γυρίζει πιο πίσω. Λογικό. Ναι, θα παίξει τελείως μόνος πλέον ο Σαλπικίδης. Σαλπικίδης μπροστά, γιατί με 10 παίκτες και με εις βάρος του στόλου. Στολτίδης και Τζόρτζεβιτς. Μακρινό σου, την μπάλα βρίσκει πάνω στο Καστίγιο, υπάρχει offside. Οπότε δεν έχουμε καμία συνέχεια στη φάση. Ναι, Κωστά, σε διέκοψα. Όχι, απλά έλεγα ότι με 4 γκολ στην πλάτη σου και ενώ απομένουν 15 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι και με 10 παίκτες, δεν νομίζω ότι έχεις φιλοδοξίες να χτυπήσεις, να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο από το παιχνίδι παρά να συντηρήσεις το αποτέλεσμα εκεί που βρίσκεται. Ενώ βλέπετε και τον Μάριτς, δεν ξέρω, Λάμπρο Μπαλάφα θα φιώρει Βάλτο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, γιατί τουλάχιστον δεν το έχει πει ακόμα στον Τέκη Περσία. Νάτος τώρα. Ο Βραζιλιάνος μάγος με την μπάλα στο αριστερό καταδιώκεται από δύο ποδοσφαιριστές και κόβεται από τον Βόκολο. Σπάσιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα γήπεδο, στο μισό του γήπεδου είναι μόνο ο Σαλπικίδης που παίρνει μπάλα πάντως τώρα. Δεν υπάρχει offside. Είναι και ο Σπάσιτς να τον υποστηρίξει. Στην άλλη πλευρά ο Σκαρμούτσος. Γίνεται παντά προς τον Σκαρμούτσο. Έγινε ένα πλάγιο σουτ εκεί. Ένα δύσκολο γύρισμα που έκανε ο Σκαρμούτσος. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν η πρόθεσή του να γυρίσει την μπάλα ή να την σουτάρει προς την εστία του Νικοπολίδη. Δείτε εδώ και πάλι. Ο Σαλπικίδης βλέπει τον Σκαρμούτσο στην άλλη πλευρά, κόβει την μπάλα στο αριστερό. Και εδώ ο Σκαρμούτσος προσπάθησε να κάνει κάτι σαν σέντρα σουτ. Μήπως τυχόν βρει το συμπέτη ή ακόμη και αν η μπάλα βρει εστία. Ό,τι και αν έκανε, σωστό ήταν. Κόρνερ με τον Σπάσιτς για τον ΠΑΟΚ, Ριβάλτο και πάλι. Τζόρτζεβιτς. Αν βγει παλιά προς τον Τζιοβάνι θα έχουμε επικίνδυνη αντεπίθεση. Ο Τζόρτζεβιτς έπεσε κάτω από το μαρκάρισμα του Ζησόπουλου, μου φαίνεται. Ναι. Και έχουμε και την κίτρινη κάρτα και στον Ζησόπουλο. Σοφή κίνηση να τον ανατρέψει και τον Ναι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο γιατί υπάρχει αριθμητική υπεροχή στους παίκτες του Ολυμπιακού και νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα του ΠΑΟΚ. 81ο λεπτό, 4-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, απευθείας μετάδοση του Α, μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Ριβάλντο έχει βάλει δύο γκόλ σήμερα. Πάντως έρχεται ο Βάλας από την άμυνά του, δεν πιέζεται ούτως ή άλλως. Καφές. Μαυρογεννίδης κάνει και άλλη κίνηση ο Καφές. Τελικά ο Μαυρογεννίδης επιλέγει τον Τζιοβάνι, πέρασε η μπάλα εκεί από Χαστίγιο, δεν μπορεί να την ελέγξει. Λάμπρο, ο Λαμπαλάφα, ξέρουμε ποια θα είναι η τρίτη αλλαγή του Μπάγεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς θα βγει και θα περάσει ο Μάριτς. Οπότε ο Ριβάλτο θα βγάλει το παιχνίδι. Ο Καστίγιο, ο οποίος παίζει σε ένα ρόλο όχι πλάγιου, αλλά στην καρδιά της άμυνας μέχρι τώρα τον έχουμε δει, του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να βγει πλάγια βέβαια και αυτός, υποθέτω, να πάρει κάποιες μπάλες. Πάντως, Τζόρτζεβιτς. Στολτίδης, Καφές, στα δύο χαφ του Ολυμπιακού και τα κεντρικά. Δεν άλλαξε με τον Καστίγιο. Ο Καφές επιμένει πάντως, κοιτάξτε εκεί η μάχη που δίνει και κερδίζει και φάουλ. Έπεσε και σφυρίχτρα του διαιτητή. Πάντως για αυτό που είπε για τον Ριβάλντο που θα τον κρατήσει σε όλο το παιχνίδι μέσα ο κ. Μπάγεβιτς, πιστεύω ότι το κάνει γιατί το παιχνίδι σήμερα δεν έχει την πίεση που θα είχε ένα παιχνίδι ντέρμπι. Και... άρα και την κόπωση. Ναι, του δίνει το χρόνο, θα έλεγα, να ψάξει να βρει την καλύτερη φόρμα του για να βοηθήσει στη συνέχεια. Ριβάλντο στο φάουλ αυτό απευθείας το εκτέλεσε, αλλά τον πήρε πρέφα κατά το κοινό λεγόμενο ο Ατμαζίδης και δεν είχε πρόβλημα να μαζέψει. Δεν ήταν και πολύ δυνατό, οπότε έτσι, είχε το χρόνο ο Ηλίας Ατμαζίδης να ελέγξει την πορεία της μπάλας. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 38ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Καστίγιο θα κυνηγήσει, δεν θα μπορέσει να κερδίσει όμως την μπάλα. Σαλπικίδης, πολύ όμορφο τακουνάκι για το Σκαρμούτσο, αλλά εκεί είναι μόνος το Σκαρμούτσο. Οπότε οι επιλογές του είναι περιορισμένες και άρα αυτό το σουτ που έκανε για να μπλοκάρει ο Νικοπολίδης ήταν ό,τι καλύτερο ίσως
μπορούσε να κάνει σε αυτή τη φάση. Είδατε και πάλι το πολύ όμορφο τακουνάκι από τον Σαλπικίδη, που νομίζω ότι δικαιούται τον τίτλο του κορυφαίου από πλευρά του Βράσπακ, τουλάχιστον σε σχέση. Ναι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο είχε πολύ μεγάλη αγωνιστική παρουσία και προσφορά. Βέβαια και στο πρώτο. Και αγωνιστικότητα. Και στο πρώτο, αλλά το πρώτο δεν είναι ημίχρονο που θα μπορούσαμε να κάνουμε κριτική για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν είναι η αλλαγή. Ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς θα παραδώσει το περιβρακίνο του αρχηγού στον Γιώργο Ανατολάκη. Το ζεστό χειροκρότημα. Πες μου, Λάμπρο, ποιος είναι ο αρχηγός. Μαυρογεννίδης. Α, Μαυρογεννίδης είναι τελικά. Μάλιστα. Ο Μάρης πάντως είναι στο παιχνίδι, στην πέμπτη του εμφάνιση στην πρώτη εθνική. Είχε ξεκινήσει βασικό στον αγώνα με, με τη Χαλκιδόνα, όπου αντίθετα ο καφές που είδαμε εδώ δεν έπαιξε, το μοναδικό μάτς που δεν έχει παίξει. Μάρης τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Πέρασε στον Καστίγιο, αυτός και πάλι για τον Μάρης. Καθαρό είναι το τάκλι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τον Χασιώτη. Και ο Χάγκαν που έχει οπισθοχωρήσει και βοηθάει. Ξεκινάει την επίθεση αυτή για τον ΠΑΟΚ, σημαδεύοντας τον Σαλπικίδη. Φάουλ από τον Βάλα. Και έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι, στο 40 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Σε 5 λεπτά εκπνέει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Θα έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις βέβαια. Και να σας πούμε ότι αμέσως μετά θα παραμείνουμε εδώ, στο στάδιο Καρεσκάκη, για να μας μιλήσουν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, να θυμηθούμε τις καλύτερες φάσεις. Θα δούμε και τον Αντρέα Παλομπαρίνη από το στούντιο του Αλφα. Και αμέσως μετά θα πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σπάσεις, καλές προσποιήσεις του. Ουντέζε, από τις λίγες φορές που προωθείται στο δεύτερο ημίχρονο. Ανοίγει την μπάλα. Ο Μαυρογεννίδης και ο Ανατολάκης ελέγχουν και απομακρύνει ο Νικοπολίδης. Εκεί που είναι μόνο ο Χασιώτης. Δύσκολο βράδυ για τον Χασιώτη, γιατί αυτή η καταιγίδα των γκολ ξεκίνησε από το λάθος του. Ένα τραγικό λάθος, και ο Χασιώτης είναι, από ό,τι βλέπω, από αυτούς που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, ο πιο παλιός παίκτης στον ΠΑΟΚ. Άρα και πιο έμπειρος, αυτό θέλω να πω. 104 συμμετοχές σήμερα στην πρώτη εθνική. Πες μας, Κώστα Χαλβασιώτη. Είναι και ο μόνος παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει παίξει μαζί με αυτό το παιχνίδι 6 παιχνίδια από την αρχή του πρωταθλήματος επί 90 λεπτά. Μάλιστα. Ρέκορντ μαν συμμετοχών για τον ΠΑΟΚ είναι ο Αθμαζίδης βέβαια στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής με 283 σήμερα. Από την ομάδα που αγωνίζεται βέβαια. Και ακολουθεί και ο Βόκολος με 269. Καφές. Άφησε ο Τζιοβάνι για τον Ριβάλτο. Να, εκείνης για τον Καστίγιο. Φάτσα με το πέμπτο γκολ. Όχι. Το έχασε ο Καστίγιο, του το στέρισε ο Ατματζίδης με πολύ πολύ σημαντική απόκρουση. Συνεχίζει το παιχνίδι. Να, ο Ριβάλτο. Ο Χάγκαν με το κεφάλι. Ο Ολυμπιακός πιέζει τώρα με τον Μάριτς. Πάντως. Στολτίδης. Μαυρογεννίδης, Καφές, δεν φτάνει μπάλα στον Ριβάλτο. Λάβρο Μπαλάφα, κάτι μου είπες για τον Μπάγεβιτς. Φοβερό στιγμιότυπο με τον Μπάγεβιτς, με τη χαμένη ευκαιρία του Καστίγιο να γυρίζει προς τον Πάγκο και να κάνει το σταυρό του. Έχανε το σταυρό του, εδώ βλέπεις Κώστα Ορφανέ την ευκαιρία. Δεν έφαγε παραμύθι ο Ηλίας Ατματζίδης, έκανε προσποίηση ο Καστίγιο και μετά του είχε κλείσει το οπτικό πεδίο και δεν είχε περιθώριο. Βλέπετε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κυλάνε τα λεπτά και πάμε προς το τέλος του απόψινου αγώνα. Θα θυμίσω και αύριο στις 9 παρά 10 την εκπομπή Παίξτε Μπάλα, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο της του Αλφα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Με όλο το παρασκήνιο από τη σημερινή αναμέτρηση και βέβαια με ζωντανή σύνδεση με Θεσσαλονίκη για το μεγάλο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, με ρεπορτάζ από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Πανιόνιο, από όλη την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εθνική, ρεπορτάζ για τον ντέρμπι του μπάσκετ που αρχίζει σε περίπου 10 λεπτά εδώ απέναντι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κλεισμένων των θυρών, και βέβαια πάρα πολλά γκολ από τα ξένα γήπεδα. 9 παρα 10 η εκπομπή μας, παίξτε μπάλα αύριο από το στούντιο του Αλφα. Thank you.
συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για αυτά τα τελευταία λεπτά. Σε λίγο θα έχουμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος ρέφερι, ο Καρατζάς. Ο Σαλπικίδης γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα στον Αντώνη Νικοπολίδη. Μια τυπική διαδικασία πια αυτά τα τελευταία λεπτά. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες περιμένουν το διετή να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα και φαντάζομαι οι πιο φιλόδοξοι όπως είναι ο Καστίγιο ή ο Δημήτρης Σαλπικίδης θα επιδιώξουν να φορτσάρουν έστω και τα τελευταία λεπτά. Για να τον δούμε τον Καστίγιο, αποφεύγει δεύτερο αντίπαλό του, όχι όμως και τρίτο, είναι λογικό αυτό. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ζωντανής μετάδοσης στο φετινό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής είναι οι φωνές που είχε βάλει ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς στον Καστίγιο στον αγώνα με τον Εργοτέλη, που τις ακούγαμε live εμείς μέσα στη μετάδοση. Ο Μπάγκεβιτς πιστεύει στον Καστίγιο, αλλά πρέπει να βελτιώσει και εκείνος κάποια πράγματα για να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Είδατε και το χέρι, πολύ ωραίο το πλάνο του διαιτητή για τις καθυστερήσεις. 4 λεπτά καθυστερήσεις θα δείξει ο τέταρτος. Μάριτς. Ανατολάκης και Βάλας. Προσπαθεί να κινηθεί μπροστά ο Καστίγιο, αλλά με το πάσο τους παίχτες του Ολυμπιακού αναπτύσσονται. Ο Μάριτς αφήνει στον Πάντο. Στολτίδης, αλλαγή παιχνιδιού στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Ενώ βλέπετε ότι διανύουμε το 90 λεπτό του αγώνα. Να και τα όλε στην εξέδρα. Και το πλάγιο out από τον Σκαρμούτσο. Και τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού ξεκινάει από την άμυνά του με τον Ανατολάκη να αφήνει στον Καφέ. Τζιοβάνι. Μαυρογεννίδης, κάνει την κίνηση ο Καστίγιο και ο Τζιοβάνι. Πήρε μπάλα ο Βραζιλιάνος για να δούμε αν έχει την τρίπλα εκεί, την έχει. Αλλά το τάκλιν από το Βόκολο κόντρα στο Τζιοβάνι. Δεν πρόλαβε ο Καστίγιο και ελέγχει προς στιγμήν ο Ουντέζε, πιεζόμενος από το Μαυρογεννίδη. Το πλάγιο out είναι υπέρ του Ολυμπιακού, ενώ μπήκαμε τώρα στις καθυστερήσεις, στην τετράλεπτη καθυστέρηση. Και τώρα ο Ριβάλτο. Καστίγιο, Ριβάλτο, Τζιοβάνι, χάθηκε η μπάλα. Ριβάλτο, Τζιοβάνι, τι γίνεται, έχει Καστίγιο γκολ, φοβερό, φανταστικό. Φανταστικό γκολ για χειροκρότημα, ανεξαρτήτως του ποια ομάδα το πετυχαίνει και ποιοι οπαδοί το χειροκροτούν. Το καλύτερο γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, καλύτερο ακόμη και από αυτό του Ριβάλτο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Καστίγιο το πέτυχε, αλλά η μπάλα χάθηκε. Κοιτάξτε εδώ χωρίς λόγια, δεν λέω τίποτα. Τους έχασε την κάμερα. Κώστα Αρφανέ. Η αποθέωση της ομαδικότητος, η αποθέωση της φαντασίας, η αποθέωση του ποδοσφαίρου, η επισφράγηση ενός μεγάλου ντέρμπι που ήταν μόνο στα χαρτιά από δύο μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Πού είναι η μπάλα εδώ, νομίζω ότι ταιριάζει απολύτως. Τι να κάνουν οι δυστυχείς κεντρικοί αμυντικοί εκεί. Δύο μεγάλοι άσοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τους οποίους ευτυχούμε να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Ο Ριβάλτο και ο Τζιοβάνι την έκρυψαν. Όταν την ξαναείδαμε ήταν στα δίχτυα του Ηλία Τβατζίδη από το πόδι του Καστίγιο, ο οποίος το πέτυχε τον γκολ τελικά. 5-1 για τον Ολυμπιακό, ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο και κάτι παραπάνω επαληθεύεται απόψε για τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς και τους ποδοσφαιριστές του, αλλά και τους περισσότερους από 30.000 οπαδούς του Ολυμπιακού που κατέκλυσαν και απόψε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Χαρείτε το όσες φορές θέλετε, είναι βέβαιο ότι δεν θα το βαρεθείτε αυτό το γκολ και μακάρι να έχουμε. Βλέπετε τον Μπάγκεβιτς, είναι πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο. Και έχανε το σταυρό του τώρα που μπήκε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς το γκολ αυτό. 5-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Σκαρμούτσος ζητά την μπάλα απέναντι, τον είδε ο Σπάσιτς. Ο Πάντος όμως έσπευσε να κόψει. Να και το τακουνάκι από τον Ριβάλτο, υψηλή τέχνη. Κοιτάξτε το σπρίτ του Ριβάλτο, κοιτάξτε τον πώς ήρθε να πάρει μπάλα. Πώς άφησε πάλι για τον Καστίγιο ο Καφές. Ο Καστίγιο νέο shoot out.
ένας επίλογος που μας ξεσήκωσε μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που είχε καθίσει το παιχνίδι, και αυτό ήταν λογικό. Έτσι, όπως είπαμε, σε κάποιο σημείο του αγώνας που οι άμυνες είναι χαλαρές και από τις δύο πλευρές. Έτσι. Όπως είπα, η διαφορά ποιότητος φάνηκε στις φάσεις αυτές που δημιουργήθηκαν από πλευράς Ολυμπιακού. Έτσι. Μακάρι, αυτό που θέλουμε, Κώστα Αρφανέ, μετά από μια σεζόν με Ολυμπιακούς Αγώνες και Euro 2004, είναι θέαμα στα γήπεδα. Έτσι, από είναι θέαμα στα γήπεδα. Η ποιότητα των φιλάθλων οπαδών να ανέβει, γιατί αυτό βοηθάει το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και βέβαια, ανεξαρτήτως αν είναι βαρύ ή όχι το σκορ για τον ΠΑΟΚ, να βλέπουμε πολλά και θεαματικά γκολ, όπως αυτά, τα περισσότερα από αυτά που είδαμε σήμερα. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι σε πολύ λίγο. Θα τελειώσει, θα παρακαλέσω από το ΒΑΡ να με ενημερώσουν οι συνάδελφοι αν θα πάμε και αμέσως σε διαφήμιση για να έρθουμε εδώ μετά. Να συνεχίσουμε, αν μπορούμε να δώσουμε δηλαδή την διαφήμιση μας για να γυρίσουμε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και η λήξη του αγώνα από τον διαιτητή, τον κύριο Καμινάρη, τελικό σκορ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 5-1, με ένα παιχνίδι που είχε λατινοαμερικάνικο χρώμα. Κοιτάξτε τι γίνεται στις εξέδρες, νομίζω είναι χαρακτηριστικά τα στιγμιότυπα αυτά. Όλο το γήπεδο είναι στο πόδι, όλο το στάδιο Καραϊσκάκη. Ένα μεγάλο παιχνίδι με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να αποχωρούν με σκυφτά τα κεφάλια βέβαια από τον αγωνιστικό χώρο και τους παίκτες του Ολυμπιακού να συγκεντρώνονται στη μεσαία γραμμή και να χαιρετούν, να χειροκροτούν τους οπαδούς τους ανανεώνοντας το ραντεβού τους. Τους βλέπετε εδώ ο Ριβάλτο που είναι πανευτυχής, χαιρετά και τη γυναίκα του πάλι, η οποία παρακολούθησε το παιχνίδι από τη σουίτα εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Έτσι λοιπόν το μάτς αυτό ολοκληρώνεται. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το νέο Φάληρο και το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε για να δούμε τι έχουν να μας πούν οι πρωταγωνιστές. Ο Κώστας Ορφανός βέβαια και ο Πρέτρακ Μπιγιάτοβιτς, που θα τον έχουμε σε πολύ πολύ λίγο μαζί μας. Θα δούμε λοιπόν για αρκετές αποστολές ποιος είναι πιο ικανός. Η ομάδα που θα κερδίζει θα παίρνει ένα μεγάλο δώρο.